Σενάρια για Χριστούγεννα χωρίς μετακινήσεις από νομό σε νομό. Αναποφάσιστη ειδική για τα σχολεία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 ή 120 δόσεις. Ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας, αφήνει ο Υπουργός Οικονομικών. Στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο που τροποποιεί το νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Καλυτέρευση του πλαισίου αναμένει η αυτοδιοίκηση. Συγκροτείται συλλογικό όργανο εκπροσώπων της Περιφέρειας και των Ιατρικών Συλλόγων Αττικής προς όφελος της Δημόσιας Υγείας. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Τρίτη 24 Νοεμβρίου του 2020 με τις εκλεκτές συναδέλφους κοντά Αμαλία Κάτζου. Καλησπέρα σας. Φρατζέσκα Σάμπορ-Γινάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πανδημία. Να δούμε και την υγειονομική εικόνα της ημέρας σε λίγη ώρα με διασωληνωμένους δυστυχώς τους συμπολίτες μας πόσου, τι απώλειες είχαμε σήμερα, πόσα είναι τα κρούσματα. Στην τρίτη θέση τα βάζουμε εδώ. Το εμβόλιο, 160 εκατομμύρια ευρώ από τη Moderna, η είδηση ότι υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα τεχνάσματα της Άγκυρας με την οργήλια ανακοίνωση και πολύ σωστά που έβγαλε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας. Θα έχουμε ολόκληρη ενότητα και για τα εθνικά θέματα, γιατί το πάει λίγο πονηρά η Τουρκία. Θα σας εξηγήσουμε τι εννοούμε μετά από 40 λεπτά, μετά τη γύρω στις 6.30, κάπου εκεί. Θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Μελάκη, όχι μόνο. Λοιπόν, στο Skype έχουμε κάτι πριν πάμε στην κυρία Ματίνα Παγώνη, μάλλον να την δούμε, την πρόεδρο. Καλησπέρα, κυρία Παγώνη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Προσπαθούμε, τι να κάνουμε, προσπαθούμε να επιβιώσουμε όλοι και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τα νοσοκομεία, για τους ασθενείς, για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς έχει διαμορφωθεί, καταρχάς, να πούμε την είδηση. Δύο ειδήσεις, να πούμε. Τις δύο ειδήσεις. Η πρώτη είδηση βγήκε από το Μέγαρο Μαξίμου πριν λίγη ώρα, κυρία Παγώνη. Με απόφαση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλοι οι γιατροί και το προσωπικό των ΜΕΘ ορισμένου χρόνου μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου. Όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι μια ένδειξη τιμής σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τον αγώνα εκεί, στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Είναι σημαντικό, νομίζω, θα μας το σχολιάσετε. Και υπάρχουν και πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται όμως, και πρέπει να το πω, ότι πάρα πολλοί υπουργοί έχουν εισηγηθεί ένα έκτακτο επίδομα για όλους τους υγειονομικούς. Οι αποφάσεις θα ληφθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες και από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, και αναμένουμε ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, επειδή ξέρω, μιλάγαμε τώρα πριν μπούμε στο στούντιο, έτσι δεν είναι, Φραντζέσκα, ναι, και Μαλία, με την κυρία Παγώνη, πάμε να δούμε αυτό το απόσπασμα από τη συνάντηση, την τηλεδιάσκεψη που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός πριν από λίγη ώρα με τους διοικητές των περιφερειών. Να το ακούσετε κι εσείς, τους διοικητές των περιφερειών, και να επανέλθουμε να τα σχολιάσουμε όλα. Πάμε να το δούμε. Η κυβέρνηση θα μεριμνήσει για την προκήρυξη θέσεων γιατρών, ώστε όλο το ιατρικό προσωπικό το οποίο υπηρετεί σήμερα στις μονάδες εντατικής θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου να καταστεί μετά από κρίση αορίστου χρόνου. Είναι μια δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει και για όλους τους νοσηλευτές οι οποίοι προσελήφθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Επεκτείνεται και σε όλους τους γιατρούς οι οποίοι εργάζονται σήμερα στις μονάδες εντατικής θεραπείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Είναι μια πράξη αναγνώρισης από την πολιτεία του σπουδαίου έργου που επιτέλεσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά είναι και μια αδύρυτη ανάγκη για τη στελέχωση των νέων μονάδων εντατικής θεραπείας που έχουν ανοίξει τους τελευταίους μήνες. Είναι αυτοί οι εργαζόμενοι, ειδικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, που με την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους κατέκτησαν το δικαίωμα να υπηρετούν και αύριο τους συμπολίτες τους. Λοιπόν, αυτά πριν από λίγη ώρα. Πάμε να βλέπουμε για την κυρία Παγώνη. Λοιπόν, το δικό σας σχόλιο, κυρία Παγώνη, πρόεδρε. Να σας πω, είναι πολύ ευχάριστο ότι ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον μία από τις προτάσεις μας, γιατί εμείς έχουμε κάνει πολλές προτάσεις, δικαίωσε τους γιατρούς των μονάδων εντατικής θεραπείας και τους υπόλοιπους υγειονομικούς. Όμως, εκτός από τις μονάδες εντατικής θεραπείας, τον ίδιο αγώνα δίνουν και οι υπόλοιποι επικουρικοί γιατροί,
στις κλινικές και τα τμήματα COVID και non-COVID. Επομένως πρέπει να προχωρήσει και στην σύμβαση ορίστου χρόνου και με τους υπόλοιπους. Μάλιστα, το καταγράφουμε. Τώρα, η εικόνα, η δικιά σας, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Είναι την περασμένη από μέρα εβδομάδα. Μέρα. Είναι από μέρα σε μέρα, να ξέρετε. Επειδή εδώ σας βγάζουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα και ξέρουμε τα, και κρατάμε τα λόγια σας, είστε από αυτούς που εμπιστευόμαστε, θέλουμε να μας πείτε σήμερα, τη μέρα Τρίτη, 24 του Νοέμβρη, πώς διαμορφώνεται η εικόνα για αυτή τη εβδομάδα. Και μετά πάμε με τις συναδέλφους, την κυρία Κάτσου και την κυρία Σαββουργινάκη, στα επιμέρους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε μερικά πράγματα για όλη τη χώρα, γιατί έχει σημασία. Ναι. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αττική. Λοιπόν, ξεκινώντας από Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη ακόμα είναι στο κόκκινο. Τα κρεβάτια είναι ελαχιστότατα και οι γιατροί και οι νοσηλευτές δίνουν ένα φοβερό αγώνα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες αυτές συνθήκες. Χρειάζεται Θεσσαλονίκη ενίσχυση νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Σωστά φτιάχνουν το στρατιωτικό νοσοκομείο που είδαμε εκεί για να ενισχυθούν το 424. Τα 424 τα περιστατικά που δεν θα μπορούν να νοσηλευτούν μέσα σε τμήματα στα νοσοκομεία. Πάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λάρισα, Βόλος, σοβαρά προβλήματα σχεδόν στο κόκκινο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει η ενίσχυση να γίνει και στα 2-3 νοσοκομεία της επαρχίας που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα και με προσωπικό και με κρεβάτια και με νοσηλευτικό προσωπικό. Και πάμε Αττική. Η Αττική αυτή τη στιγμή έχει κάλυψη κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας COVID 81%. Μονάδες υπόλοιπες είναι περίπου στο ίδιο για περιστατικά non-COVID. Όσον αφορά νοσηλεία ασθενών με COVID σε όλη την Ελλάδα, περνά τις 4.400. Σημαίνει ότι ένα ποσοστό από αυτούς σίγουρα θα διασωληνωθεί. Επομένως, θα χρειαστούν κρεβάτια. Κυρίες. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω την κυρία Παγώνη και θέλω ένα σχόλιο. Έκανε μία δήλωση το πρωί ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας, και που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Αυτά που είπε απλά ο Υπουργός, τι είπε? Ότι σαφώς θα θέλαμε να έχουμε πολλές χιλιάδες μεθ, δεν μπορούμε. Αλλά αν όσες περισσότερες μεθ έχουμε και όσοι περισσότεροι ήταν διασωληνωμένοι, τόσους περισσότερους θανάτους θα είχαμε. Είναι, θεωρώ, και θέλω το σχολείο σας, μια λογική, ένας λογικός συνειρμός. Όσοι περισσότεροι είναι διασωληνωμένοι, τόσοι περισσότεροι θάνατοι. Γιατί θεωρείτε ότι προκάλεσε αντιδράσεις η δήλωση αυτή του κυρίου Γεραπετρίτη, κυρία Παγώνη? Κοιτάξτε, το σκεπτικό του κυρίου Γεραπετρίτη είναι ένα σκεπτικό λογικό ανθρώπου. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν είναι όμως ιατρικό σκεπτικό. Γι' αυτό λοιπόν υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Νομίζω όμως ότι δεν ήταν ένα κακό σχόλιο. Η αλήθεια είναι ότι εμείς χρειαζόμαστε πολλά κρεβάτια ακόμα. Ο Υπουργός έδωσε μία απάντηση σε εμάς που είχαμε ζητήσει και εισηγηθεί και στην ΕΙΝΑΠ και στην Ομοσπονδία ότι θα φτάσει στη 31 Δεκεμβρίου τα 1.200 κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας. Εμείς ζητήσαμε επιπλέον κρεβάτια και κρεβάτια ΜΑΦ. Τα ΜΑΦ είναι κρεβάτια αυξημένης φροντίδας. Πριν μπουν στη ΜΕΘ. Αυτά πρέπει να γίνουν όσο πιο σύντομα μπορούν. Και πρέπει σε αυτό να βοηθήσουν όλοι. Εγώ την ίδια εισήγηση έκανα και στον κύριο Τσίπρα εχθές που ήρθε επίσκεψη στο Γεννηματάς για να δει τι γίνεται στο νοσοκομείο και πώς πάνε τα πράγματα. Και είπα ότι για την υγεία δεν υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν παρατάξεις και κόμματα όλα μαζί που βαλεύουν για πρώτο τομέα που είναι η υγεία και δεύτερο. Λοιπόν, εγώ αυτή θέλω είναι να η αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι. Ωραία, να πούμε ότι δόθησαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας οι 14 κλίνες ΜΕΘ δωρεά του Βαγγέλη Μαρινάκη, της Αγγελικής Φράγκου και της Ίων. Είχε πάει ο κύριος Κοντοζαμάνης το πρωί εκεί, κυρία Παγώνη, το γνωρίζετε.
Ναι, βέβαια. Και είδε πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τις επισημάνσεις που έκανε, ήταν οργισμένος εγώ ο κύριος Καπραβέλος, ο διευθυντής στη Β' ΜΕΘ του Παπα-Νικολάου. Τον άκουα λοιπόν προσεκτικά το πρωί όταν είπε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έπρεπε να σώσουμε μία 48χρονη γυναίκα, η οποία δυστυχώς δεν τα κατάφερε, κατέληξε από κορονοϊό. Έπρεπε να μεταφέρουμε έναν άλλον ασθενή σε άλλη πτέρυγα, ο οποίος ναι, μεν είχε νοσήσει, αλλά ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Άρα είμαστε σε αυτό το σημείο πια. Μεταφέρουμε και βλέπουμε ανάλογα με το τι γίνεται. Πώς είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Ακούστε να δείτε, για να είμαστε και λίγο σε λογικά πλαίσια. Τώρα έχουμε την νόσο COVID και όντως συμβαίνει αυτό. Δεν είναι όμως πρώτη φορά που εμείς νοσηλεύουμε διασωληνωμένους ασθενείς στις παθολογικές κλινικές, σε κοινούς θαλάμους. Ναι. Γιατί δεν φτάνανε τα κρεβάτια των μονάδων εντατικής θεραπείας. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι γνωστό το πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Γι' αυτό λοιπόν παλεύουμε όλοι για να λυθεί αυτό το θέμα. Δηλαδή να αυξηθούν τα κρεβάτια και τα 14 κρεβάτια τα επιπλέον στην Οίκια θα χρειαστούν και επιπλέον προσωπικό, το τονίζω, και νοσηλευτικό και ιατρικό. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορούν να βοηθήσουν τα άλλα τμήματα, επειδή το προσωπικό στις μονάδες εντατικής θεραπείας πρέπει και είναι εξειδικευμένο. Είτε είναι γιατροί, είτε είναι νοσηλευτές. Οποιοςδήποτε στη μονάδα δεν μπορεί να πάει. Μάλιστα. Πρόεδρε, κυρία Παγώνη, επειδή πρέπει να είμαστε αυτές οι ώρες, είναι κρίσιμες και αυτή η εβδομάδα, εσείς το έχετε πει και το λένε και όλοι οι επιστήμονες και αυτοί και οι άλλοι. Και πρέπει να είμαστε και αρκετά χρηστικοί. Αύριο οι πληροφορίες λένε, έχουμε καταντήσει τώρα και είμαστε και γιατροί και μετεωρολόγοι και απ' όλα. Σωστά. Λοιπόν, επιδημιολόγοι, ό,τι θέλετε. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να ακούσουμε και από τα δικά σας χείλη. Εγώ να δώσω την πληροφορία ότι από αύριο πέφτει πάρα πολύ η θερμοκρασία. Πείτε εσείς τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες εν μέρη ευνοούν ή δεν ευνοούν την νόσο του COVID. Αυτό το ξέρουμε και το έχουμε γνωρίσει και με άλλους ιούς. Δεν είναι μόνο με τον ιό COVID, είναι και με άλλους ιούς. Και με τη γρήπη και με τους άλλους ιούς. Εμείς αυτό που έχουμε πει και έχουμε τονίσει είναι να προλάβουμε, επειδή ο Δεκέμβρης και ο Ιανουάριος είναι οι μήνες που έχουμε έξαρση της γρήπης ή τα έναν ή ένα, να έχουν γίνει όσο το δυνατόν περισσότερα εμβόλια. Για να μην έχουμε μαζί τη γρήπη και τον COVID. Πιστεύουμε ότι η χρήση της μάσκας και οι αποστάσεις, όπως και στις ξένες χώρες έχει συμβεί, η γρήπη δεν θα είναι όπως πέρσι στα επίπεδα τα περσινά και με τους αριθμό των θανάτων των περσινών. Θα είναι σε πολύ καλύτερη μορφή, τουλάχιστον αυτά μας λένε οι μελέτες από τις άλλες χώρες. Όσον αφορά τώρα το COVID, είναι ένας επιθετικός, μολυσματικός ιός. Μην νομίζετε ότι το γνωρίζουμε, ακόμα το σπουδάζουμε, το μελετάμε. Γι' αυτό και οι μελέτες δεν έχουν τελειώσει. Υπάρχουν πολλές μελέτες και στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα που προχωρούν. Ψάχνουμε. Είναι δύσκολος ιός. Καθημερινά μας εκπλήσει. Λέγαμε στην αρχή ότι οι νέοι δεν είναι τόσο επιρρεπείς όσο οι μεγάλες ηλικίες. Τι απεδείχθη μετά από 8 μήνες? Ότι οι νέοι διασωληνώθηκαν, έχουμε νέους νεκρούς, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν νέος με απλά συμπτώματα, αλλά νοσηλεύτηκαν με σοβαρότερα συμπτώματα. Επομένως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αυτούς τους μήνες από εδώ και πέρα. Το τρίτο κύμα, γιατί ήταν η πρώτη που το επεσήμανε, το φοβάστε? Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την επόμενη μέρα, αφού είχατε κάνει εσείς την επισήμανση, είπε ότι ναι, φοβόμαστε το τρίτο χειρότερο, σφοδρότερο κύμα. Ναι. Εγώ το είπα όντως. Και αυτό το είπα βάσει των μελετών της επιδημιολογίας, των μελετών που έχουμε από το εξωτερικό, επειδή ενημερωνόμαστε. Όντως υπάρχει σε κάθε πανδημία τρία κύματα. Ναι. Πολλές φορές το τρίτο κύμα
εάν έχουμε προσέξει από το δεύτερο και μετά, δεν είναι τόσο πολύ σοβαρό. Μπορεί να το περάσουμε πιο ελαφριά. Όμως αυτό δεν το ξέρουμε. Το τρίτο. Το τρίτο. Θα εξαρτηθεί και από εμάς. Εάν εμείς τις γιορτές αρχίζουμε ρεβεγιόν, βόλτες, συναφρήσεις, τραπέζια κλπ. Το τρίτο κύμα λογικά δεν θα είναι normal. Θα είναι ένα κύμα που θα κάνουμε φυσαρμόνικα, όπως είπαμε, θα ανοίγουμε, θα κλείνουμε ακορντεόν, συγγνώμη, ακορντεόν, που δεν θα φτάσουμε δηλαδή σε ένα σημείο με lockdown συνεχόμενο. Κάτι εάν άλλο. Όμως προσέξουμε, δεν θα πάμε εκεί. Θα μπορούμε να περάσουμε την τρίτη φάση του κύματος τελείως διαφορετικά. Ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα, φέτος είναι 4 του Μάρτη, έβγαιναν όλοι τσικνοπέμπτη, 4 Μαρτίου. Μετά, 15 του Μάρτη, έχουμε καθαρά Δευτέρα. Δεν θα υπάρχουν αυτά, σας το λέω από τώρα. Ούτε 2 του Μάη που είναι το Πάσχα, τίποτα. Το Πάσχα θα έχει γίνει ένα κομμάτι εμβολιασμού, αλλά θα υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν θα έχει εμβολιαστεί. Και αυτό σημαίνει ότι θα είναι με μάσκες και με προσοχή. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν τελειώσουν οι εμβολιασμοί, εάν δίνουν δεύτερες δόσεις, γιατί δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι θα δύο πατήσουμε δόσεις. Είναι 2 δόσεις. Μετά από 21 μέρες θα ξαναπάνε οι ομάδες να εμβολιαστούν. Γι' αυτό λοιπόν μην ελπίζουμε πράγματα. Βέβαια δεν πρέπει να τα λέω από τώρα, γιατί έτσι είχα πει και για τα Χριστούγεννα και είχε σηκωθεί επανάσταση πριν. Ήσασταν οι πρώτοι που είχατε πει για τα ρεβεγιόν, δυστυχώς επιβεβαιώνεται όμως σε όλα. Εδώ λέτε μάσκες τώρα μέχρι και το καλοκαίρι. Έδωσε τίτλο. Αυτή είναι αλήθειες που ο κόσμος πρέπει να τις ξέρει για να συνεργάζεται. Ο γιατρός τον άρρωστο, λένε οι Αμερικάνοι, και εμένα η Αμερικάνικη τρονοτροπία μου αρέσει. Πρέπει να λέει την αλήθεια για να συνεργάζεται, να παίρνει τα φάρμακά του και να γίνει καλά. Έτσι. Αυτό σημαίνει. Κυρία Ματίνα Παγωνή, φαίνεται ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα πολύ σταδιακό άνοιγμα, άρση του lockdown, άνοιγμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Να ανοίξουν, θα δούμε τώρα τα δημοτικά, εκεί κάπου στις 14, μετά να πάμε στο λιανικό εμπόριο, στα μικρά καταστήματα, στα εποχιακά. Τα μεγάλα, τα μόλ, όλα τα μεγάλα τα εμπορικά, μάλλον να μην ανοίξουν για να μην συνοστιστεί ο κόσμος από ό,τι καταλαβαίνω και να δούμε την εστίαση αν μπορεί να ανοίξει το τελευταίο ημέρο του Δεκεμβρίου. Αυτές είναι οι πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές. Θεωρείτε ότι αυτό το σχέδιο μπορεί να έχει αποτελέσματα ή δεν πρέπει να καθόλου να έρθει το lockdown? Ας δούμε αυτή και την επόμενη εβδομάδα, γιατί δεν πρόκειται να σταματήσει το lockdown την επόμενη εβδομάδα. Ας δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα και πώς θα πάνε οι τρεις παράμετροι. Δηλαδή, πώς θα είναι τα κρούσματα, γιατί δεν μπορείς να ανοίξεις όλα αυτά όταν έχεις πάνω από 1000 τόσα κρούσματα. Είναι αδύνατο. Βέβαια, σωστά, πολύ σωστά το λέει. Πρέπει λοιπόν να δούμε μέχρι τότε πόσο θα είναι τα κρούσματα. Οι νοσηλευόμενοι, οι διασωληνωμένοι και οι Εντάξει, γίνονται αυτά. Για 15 μέρες. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι από τις προηγούμενες μέρες συνέχεια. Σωστά. Και δεν μπορεί να σταματήσουν τώρα και να μειωθούν. Περιμένουμε ένα δεκαήμερο για να αρχίσουν να μειώνονται οι παράμετροι αυτοί. Επομένως, περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι τα κρούσματα. Και σωστά είναι, εγώ διαφωνώ και το λέω, ότι τα δημοτικά, όχι ότι μεταδίδουν τα παιδάκια τόσο πολύ, μεταδίδουν πολύ λιγότερο. Ποιο είναι το πρόβλημα εκεί? Ότι θα ξεκινήσουν οι γονείς, οι γιαγιάδες, οι παππούδες να πηγαίνουν έρχονται στα σχολεία. Κινείται κόσμος. Υπάρχουν... Ακριβώς. Επειδή λοιπόν είναι μια εβδομάδα η όλη ιστορία, γιατί να μην τα αφήσουμε να πάνε μετά τις γιορτές και να τελειώνει η ιστορία, παρά πρέπει τώρα να μπούμε σε μια άλλη περιπέτεια και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσον αφορά όμως τα μαγαζιά, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξουν, γιατί ο κόσμος είναι τραγικό, η οικονομία είναι σε φοβερή κατάσταση τώρα. Μην κοιτάμε που δίνονται επιδόματα, ότι βοηθούνται κλπ. Ο κόσμος έχει κλειστά τα μαγαζιά του. Πρέπει να τα ανοίξει. Και όχι μόνο για αυτούς που έχουν τα μαγαζιά. Εμείς οι ίδιοι μετά από 8 μήνες έχουμε την ανάγκη να βγούμε, αλλά με μέτρα, με προσοχή, να βγούμε, να αλλάξουμε παραστάσεις, να πάμε σε ένα μαγαζί, να ψωνίσουμε, να δούμε μια βιτρίνα.
η ψυχολογία του κόσμου που έρχεται στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, που είναι και COVID και non-COVID, είναι τραγική. Γιατί μετά από 7-8 μήνες, κλεισμένοι με μία αγωνία τι θα γίνει, καταλαβαίνετε ότι θέλουμε μία διέξοδο. Ωραία. Να ρωτήσω και για εσάς τους υγειονομικούς. Γιατί νοσούν πάνω από 800 συναδελφοί σας, κυρία Παγώνη, σε όλη την επικράτεια. Νοσούν και είναι και παρακολουθούν και οι οικογένειες γιατρών και νοσηλευτών. Έκανε πολύ σοβαρές καταγγελίες ο κύριος Γιαννακός σήμερα από την ΠΟΕΔΗΝ. Πώς πέθανε η 54χρονη νοσηλεύτρια στη Δράμα. Πέθανε κι άλλη μία άτυχη κοπέλα νοσηλεύτρια. Διατρέχεται τεράστιο κίνδυνο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει πολύ δύσκολες στιγμές. Και μην νομίζετε ότι μπορούν αυτά να περιγραφούν. Αν δεν τα ζήσεις μέσα εκεί, δεν μπορείς να τα περιγράψεις. Τα λες, αλλά ο καθένας δεν τα καταλαβαίνει. Εμείς λοιπόν, αυτό που έχουμε να πούμε, ότι όντως υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν συνάδελφοί μας που χάθηκαν. Υπήρχαν γιατροί νέοι 35 χρονών την προηγούμενη εβδομάδα που χάθηκαν με μικρά παιδιά. Είναι τραγικό. Όμως είναι μέσα στο πρόγραμμά μας. Είναι κάτι που εμείς το ξέρουμε ότι θα συμβεί σε τέτοιες πανδημίες. Και γι' αυτό προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ψύχρεμοι για να αντιμετωπίσουμε τις ασθενείες με τέτοια γεγονότα που ζούμε. Η αλήθεια είναι ότι οι υγειονομικοί περάσανε δύσκολες στιγμές και θα περάσουν ακόμα γιατί δεν έχουμε τελειώσει. Θα πρέπει λοιπόν, επειδή εμείς περνάμε αυτές τις στιγμές, εσείς από σεβασμό και μόνο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν στα νοσοκομεία, να προσπαθήσετε να τηρήσετε τα μέτρα για να είμαστε και εμείς ασφαλείς και εσείς. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Παγώνη, να σας ευχαριστήσουμε. Αυτά τα τελευταία λόγια, τα δικά σας, αγαπητή πρόεδρε, κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της Αθήνας και του Πειραιά, της ιστορικής ΕΙΝΑΠ. Είναι ιστορικό σωματείο, έτσι δεν είναι? Είναι ιστορικό σωματείο και θέλω να σας πω και κάτι πριν τελειώσουμε. Εγώ προσωπικά θέλω κάθε φορά το κάνω, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημοσιογράφους, γιατί χωρίς εσάς τα δικά μας μηνύματα δεν είναι τόσο εύκολο να περάσουν. Αρκεί να έχουμε μέτρο, γιατί και εμείς καμιά φορά το χάνουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία από εσάς και για τα εμβόλια και για τη γρήπη που το λέτε συνεχώς και για τις ενημερώσεις, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και βέβαια τα μέτρα που μας βοηθήσατε πάρα πολύ στο να τα επαναλαμβάνετε κι εσείς μετά από εμάς συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνουμε απλά τη δουλειά μας. Απλά ήθελα, αυτό ξεκίνησα να λέω, θα αφιερώσουμε αυτά τα τελευταία λόγια, αγαπητή κυρία Παγώνη, στην 53χρονη νοσηλεύτρια από τη Δράμα που χάθηκε σήμερα στο νοσοκομείο της Δράμας από κορονοϊό και ακολούθησε ένα σωρό άλλους θανάτους, νέων ανθρώπων κλπ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναλέσουμε, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αναφέραμε πριν για τον κύριο Γεραπετρίτη. Πάμε να δούμε το απόσπασμα και να κάνουμε και ένα σχόλιο. Εγώ θέλω να κάνω και ένα σχόλιο μετά γι' αυτό, γιατί έγινε πολύ ιστορικός. Θα μπορούσα να κάνω κι εγώ ένα. Κάνεις πρώτα και θα κάνω εγώ δεύτερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το απόσπασμα για τον κύριο Γεραπετρίτη. Τι έγινε το πρωί και γιατί έγινε αυτό ο θόρυβος. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό θα σήμαινε κατά τη φυσιολογική φορά των πραγμάτων ότι θα είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών. Γιατί, διότι η θνητότητα μέσα στις μονάδες είναι περίπου στο μισό, 45-50%. Άρα σκοπός δεν είναι να μεγιστοποιήσουμε εκείνους που μπαίνουν στην ειδική θεραπεία. Σκοπός μας είναι να απομειώσουμε το φαινόμενο. Νομίζω ότι υπάρχει ένας κανιβαλισμός γενικά. Και εγώ θα ήθελα να το πάνε εξαρτήτως υπουργών, κυβερνώντων, καταστάσεων, αντιπολιτευόμενων κλπ. Δηλαδή, ο Γεραπετρίδης είναι από τα πιο σοβαρά, δεν τον γνωρίζει, από τα πιο σοβαρά πρόσωπα της κυβέρνησης. Το γεγονός ότι το λέει και απομονώνουμε ένα κομμάτι, και το λέει για μας. Εντάξει, και γίνεται η σχετική σπέκουλα. Δηλαδή, σήμερα υπήρχαν 8 άλλα διαφορετικά θέματα, θα πούμε και στην πορεία, που μπορούν να κάνουν πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Θα πούμε στην πορεία. Και πολύ ψηλά στην πυραμίδα. Για το συγκεκριμένο κομμάτι όμως νομίζω ότι πρέπει λίγο, το λέω ελεύθερη κουβέντα κάνουμε σε αυτό το δημοσιογραφικό τραπέζι, σε αυτή την περίοδο που δεν έχει λήξει ακόμα, η δύσκολη κατάσταση είναι τις επόμενες 15-20 μέρες, εγώ θα συνεχίσω να το λέω,
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται αυτός ο κανιβαλισμός, δεν βοηθάει κανέναν. Θα μπορούσε και η αντιπολίτευση, που δεν ήταν, νομίζω, η κεντρική γραμμή. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, κυρία Κάτσου. Ήταν κεντρική γραμμή. Βεβαίως. Γιατί άκουσα εγώ δύο πρόσωπα. Δεν το εντοπίζω μόνο στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, λίγο να πέσουν οι τόνοι σε αυτά τα επίπεδα. Το είπα και χθες και για άλλο παράδειγμα. Πολύ σωστά μιλήσεις για κανιβαλισμό. Εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι δεν τον. Μόνο από το ρεπορτάζ γνωρίζω τον κύριο Γεραπετρίτη, δεν έχω καμιά ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Και αυτό θα πω αφορά γενικότερα τα δημόσια πρόσωπα, τα πολιτικά πρόσωπα. Και το έγραψα και στο newsbomb.gr. Να πω λοιπόν ότι η κριτική είναι πρόσδεκτη όταν είναι γόνιμη. Και όταν δεν γίνεται με άλλους σκοπούς. Όταν όμως υπάρχει πια η αήθης προσωπική επίθεση, εκεί με ενοχλεί. Είτε αυτό λέγεται κύριος Γεραπετρίτης, είτε λέγεται Βασίλης Αλαμάγκας, Αμαλία Κάτζο, οποιοςδήποτε και αν είναι. Δεν πρέπει λοιπόν. Φραντζέσκα Σαββογίνα. Ναι, το λέω για όλους μας. Εδώ είμαστε τρεις, οποιοςδήποτε, γιατί το έχουμε υποστεί όλοι μας λίγο ως πολύ ως δημοσιογράφοι. Μάξ Παπαλουκάς. Ναι, ναι. Πολύ περισσότερο σε πολιτικά πρόσωπα ή δημόσια πρόσωπα. Αν θα μπορούσε να διατυπώσει κάπως αλλιώς ο κύριος Γεραπετρίτης αυτό που είπε, ίσως θα μπορούσε. Αυτό θα μπορούσε, ναι. Ναι, όχι, το λέω για θύμισε να... λίγο γιατί είπε. Είπε λοιπόν ότι αν ήταν 5.000 τα κρεβάτια, παραπάνω... βάσει του νόμου των πιθανοτήτων... Ναι, θα ήταν πολύ θάνατοι. Όσους περισσότερους έχει δεσολημμένους... Επειδή χάνονται περίπου το 25%... Ναι, υπάρχει, ναι, θα είχαμε περισσότερο. Μα βασίζεται στα στατιστικά που έχουν δώσει λίγοι γιατροί. Δεν είπε, δηλαδή, το ότι διαστρεβλώ με τα λόγια του, το ότι αρχίζει μια προσωπική επίθεση με χαρακτηρισμούς για την βορυχία, για κοινωνική αναλγησία. Εμένα με ενόχλησε. Με ενόχλησε πάρα πολύ. Θα με ενοχλήσω για οποιονδήποτε, όχι για τον κύριο Γεραπετρίτη. Θέλω να πω ότι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όλοι όταν κρίνουμε ανθρώπους και να μην, όπως είπες πολύ σωστά, να μην απομονώνουμε λέξεις ή φράσεις, όλη τη δήλωση του κ. Γεραπετρίτη και εκεί να μπορείς να κάνεις κριτική. Δεν μπορείς όμως προσωπικά να επιτίθεσαι και με χαρακτηρισμούς που δεν ταιριάζουν σε μια δημοκρατία. Θέλει ουσία, θέλει ψυχραιμία, γιατί η χώρα θρυνεί 1.714 συμπολίτες μας. Άρα δεν μπορείς να βάζεις στο στόμα ενός υπουργού πως είπε αν είχαμε περισσότερες ΜΕΘ θα πέθαιναν περισσότεροι ή θα πέθαιναν λιγότεροι. Συμφωνώ με την ουσιαστική κριτική. Είπε ο Νικήτας ο Κακλαμάνης ότι θέλω fast track διαδικασίες για τις προσλήψεις. Γρήγορα. Το πιο γρήγορο που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Ναι, αυτό είναι μια συγκεκριμένη θέση. Και πρέπει να το τρέξει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά βλέπει ότι αυτό. Είπε η κυρία Παγώνη. Είπε ότι έχουμε τις ΜΕΘ, τις καινούργιες, δεν θα έχουμε όμως προσωπικό. Γιατί το προσωπικό δεν έχει. Αυτό είναι θέση. Εδώ τώρα θα μπορούσε να γίνει κριτική. Ναι, εδώ να γίνει κριτική. Είναι ένα από τα θέματα που είπα. Ναι, ότι το κατάλαβα. Θα μπορούσε τους 7-8 μήνες να γίνει μια καλύτερη δουλειά. Αυτό. Έτσι δεν είναι. Γιατί ξέρουμε τι έρχεται. Όπως να έχει και τρέξει ξέρουμε, καλύτερα. Και ξέρουμε, και όχι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι πιθανότατα να υπάρχει και τρίτο κύμα. Βέβαια. Θα γίνει δουλειά και για το τρίτο κύμα. Το λέμε τώρα από Νοέμβριος ακόμα. Γιατί θα έχουν ανοίξει λίγο τα Χριστούγεννα, έτσι όπως θα γίνουν αυτές οι γιορτές φέτος, και θα πάμε εκεί τέλος Γενάρη, το λένε οι ειδικοί, Φεβρουάριο, και θα έχουμε πάλι μια κατάσταση. Θα ψάχνουμε πάλι να βρούμε και να έχουμε θέματα. Αυτό είναι θέση που λες ουσιαστική. Ναι, δεν είναι τους 7.000 που προανήγγειλε ο κ. Κικίλιας, τους στέλνουν με τις ποδιές μέσα στα νοσοκομεία. Θα βάλουμε και το θέμα αυτό στο τελευταίο κομμάτι και στον πάνω των Ευσταθείων, τον επικεφαλής του Κέντρου Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, που θα είναι εδώ δίπλα μας. Στην εβδομαδιαία συνάντηση που κάνουμε, για να δούμε από εβδομάδα σε εβδομάδα πώς πάνε τα πράγματα στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής. Attica TV. Γάρα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο τα γρήγορα τεστ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το έχουμε το βίντεο. Πήγε η κυρία, πήγε με το γιο της, ο γιος της, εντάξει, είχε πέσει λίγο η μασκούλα, θα το δείτε μετά τις 20, λοιπόν, να, το έχουμε το βίντεο, πάμε να το δείξουμε. Έχετε πυρετό, τι? Πυρετάκι, τα κοκαλά μου εδώ πονάνε, αδιατεσία εδώ, τι άλλο να πρέπει για να πάμε να κάνουμε το πόδι. Είχατε έρθει σε επαφή με κάποιον που να είναι... Με τον άντρα μου, είναι στο αρχιακό. Ο γιος μου τώρα, ο κίνος, περίπου τα συμπτώματα του άντρα μου. Βασικά, μάλλον ο άντρας μου ξεκίνησε και πήρε το επιπτώριο. Και τώρα ήρθαν νωρίς για να έχουμε τα χειρότερα. Για πείτε μας κι εσείς. Θα κάνετε κι εσείς τεστ. Θα κάνουμε και εμείς τεστ, γιατί καλύτερα να είμαστε προφυλαγμένοι. Αν το αφήσουμε, σίγουρα θα χειροτερεύσει. Όμως αφήσει μια γρήπη. Το αποκρύωμα γίνεται πνευμονία και ο κορονοϊός χειροτέρευε. Όπως το κορονοϊό του άφησε, χειροτέρευε. Επειδή τώρα μέσα είναι νοσηλεία. Και είπαμε να εξεταστούμε και να το προλάβουμε. Μην το πούμε. Λοιπόν, είπα για τον. Ναι, γιατί ήταν η μητούλα που λέει ο κύριος Σεβατόπουλος. Το σήκωσε. Βέβαια ήταν με τη μαμά, αλλά και προφανώς είχαν πειρατό και οι δύο. Ο κύριος Μόγος πάντα, μητούλες μέσα.
Ο κ. Φατόπουλος. Καμιά φορά το κάνω, να ξέρετε. Δεν λοιπόν, μπορώ πια. Ενώ μυστικός. Περιμένουμε να δούμε την υγειονομική εικόνα τη ημέρα, στη Θεσσαλονίκη είναι και ο κ. Σοχοίδης, ναι. Δεν είναι. Ναι. Δεν μένει εκεί μέχρι την Πέμπτη τώρα, γιατί όταν κατεβαίνει κάτω, μην έχουμε θέματα για την Πέμπτη. Άχιστε. Έχουμε απεργία. Όχι, τι είπα. Απεργία υπάρχει, τίποτα. Να συμμετάσχουν όσοι θέλουν, αλλά να μην γίνουν συγκεντρώσεις. Να μην γίνουν συγκεντρώσεις όμως. Να κανονικά το συλλαλητήριο. Ας μην τώρα. Αύριο. Να γίνει συλλαλητήριο δηλαδή, μέσα, στο, μέσα σε πανδημία, μέσα εντός. Δεν ναι. Θέλω θορύβους σε αυτή την εποχή αυτού του είδους που είχαμε μέρα του Πολυτεχνείου. Ούτε εγώ θα ήθελα θορύβους, αλλά θα ήθελα λοιπόν, να μην γίνει και συλλαλητήριο. Λοιπόν, συλλάνς, να πούμε γαλλικά. Λοιπόν, 2.135 κρούσματα. Σε λίγη ώρα να δούμε πώς είναι διασωληνωμένοι. Περισσότερα από χθες. 562 διασωληνωμένοι, 101 νεκροί. Πόσο? 562 διασωληνωμένοι και 101 νεκροί. 101 νεκροί. Πολύ κακό. Κακό. Πολύ κακό. Και τα 562 διασωληνωμένοι. 101 νεκροί, 562 διασωληνωμένοι. Παραπάνω από χθες. Πάλι ανέβηκαν. Ναι, ναι. Πολύ 543 χθες. Είναι η Κυριακή, είδατε. Το 101 είναι πολύ σκληρό νούμερο. Πάντα ναι. Έρχεται μετά το Σαββατοκύριακο. Μόνο χθες είχαμε λίγο 80 και όχι ναι. Λιγότερος πολύ. Όχι, 80. Είναι γι' αυτό όταν λέμε ότι θα μας το πει και ο κύριος Ευσταθίου μετά, στο δεύτερο κομμάτι, ότι διαφαίνεται μία επιπαίδωση για ό,τι αφορά στην Αθήνα, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι να δούμε τι γίνεται. Θέλω για πολλωστή φορά, θα τα ακούσετε, θα γίνουμε ανιαροί και θα το λέμε συνέχεια, ότι από αύριο πέφτει η θερμοκρασία. Προσέξτε, μην έχουμε αρρώστιες, γρήπη, πολύ που αυτό σας πάει στο γιατρό και να έχουμε και άλλα θέματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ναι, πήγε ο Γιάννης, γύρισε στα Σεπούλια, τώρα έχει διακοπή το μπάσκετ, μου έλεγε ο Στήλιος Αρέσκος πριν, στην Αμερική, ήρθε ο Γιάννης εδώ, Αντετοκούνμπο, πήγε χθες το βράδυ στα Σεπόλια, χωρίς κάμερες, μετά από ένα κινητό τηλέφωνο διαρρεύσαν τα πλάνα, δεν ξεχνάνε, ήταν μια οικογένεια μεταναστών, δώσαν σε όλες τις οικογένειες που ξέρουν στην περιοχή τρόφιμα και διάφορα άλλα είδη ανάγκης στα Σεπόλια. Αυτός είναι. Είναι ο Γιάννης, ο οποίος... Μου έλεγε ο Στέλιος Αρέσκος, τον έχουν... Για Θεό, εκεί μεγάλωσε. Θεό, τον έχουν αγιοποιήσει τον ναι. Εκεί. Και στεκόμαστε πάντα με σεβασμό απέναντι σε αυτό το παιδί και στην οικογένεια βέβαια. Βέβαια και στην οικογένειά του. Και στη μητέρα του. Πολύ και στη μητέρα του. Ναι, ήταν πολύ σημαντική η προσπάθεια από τα πρώτα του χρόνια. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ναι, είχαμε τον Υπουργό τον Γιάννη Κεφαλογιάννη που είπε για το νέο σύστημα το οποίο ετοιμάζουν για τις άδειες οδήγησης. Mm. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε πριν από ένα χρόνο είναι ότι δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ψηφίσει ένα νόμο ο οποίος ήταν ανεφάρμοστος με αποτέλεσμα 105.000 συμπολιτών μας να περιμένουν περίπου 10 μήνες προκειμένου να δώσουν εξετάσεις. Με μια εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με τις περιφέρειες της χώρας, κυρίως για άλλη μια φορά με την περιφέρεια Αττικής που σήκωσε το μεγάλο βάρος, κατορθώσαμε, αφού αλλάξαμε το νομικό πλαίσιο και επαναφέραμε προσωρινά το παλιό, όλοι αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν άδεια οδήγησης. Και καταλαβαίνετε ότι ειδικά σε αυτή την περίοδο που ήρθε μετά τον κορονοϊό, όπου ο καθένας πρέπει να έχει το γιο ταχύ του, αν δεν έχει μια πρόσβαση σε ένα, μέσα μαζικής μεταφοράς, πόσο σημαντικό ήταν. Τώρα, όσον αφορά το νέο πλαίσιο, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει η επιτροπή που έχουμε συστήσει τους τελευταίους μήνες στο Υπουργείο τις εργασίες της. Έχει έρθει σε μια άτυπη διαβούλευση με μια σειρά από φορείς, προκειμένου να ενσωματώσει πολλές από τις παρατηρήσεις τους. Και αυτό το οποίο θα είναι καταρχάς ως καινοτόμο, θα είναι πρώτον το γεγονός ότι θα μιλάμε για μια ύλη η οποία θα προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να μιλάμε για εξετάσεις, χωρίς για παράδειγμα να μην εξετάζεται ο εξεταζόμενος και σε καινούργια οχήματα όπως είναι τα ηλεκτρικά οχήματα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εξετάσεις όπως να μην υπάρχει μια πρακτική εξάσκηση σε αν θέλετε συνθήκες νύκτας ή ακόμα και αυτοκινητοδρόμου. Άρα θα δώσουμε μια κατεύθυνση προς τις σχολές οδήγησης να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης, επαναλαμβάνω, ο βασικός μας στόχος θα είναι να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα μπορέσει να χτυπήσει όλα τα φαινόμενα της αδιαφάνειας, τα οποία παρατηρούνται κατά καιρούς. Λοιπόν, επανήλθαμε να πούμε λίγο για την οικονομία. Κυρία Κάτσου, οικονομία. Ενδεχόμενο 100-120 δόσεων που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό ο κύριος Ταϊκούρας.
Σε λίγη ώρα θα δώσουμε ένα κομμάτι από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μιλάει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, στο μεταξύ όμως, σας κερδίζουμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, ναι. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα για πρώτη φορά, γιατί όλο το τελευταίο διάστημα δεν αναφέρεται σε αυτό το θέμα ο Υπουργός Οικονομικών, που είναι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις του, είπε ότι ναι, μπορεί να υπάρξει μια νέα ρύθμιση, όχι επαναφορά, νέα ρύθμιση των 100-120 δόσεων, που βέβαια καταλαβαίνεις ότι θα είναι μεγάλη ανάσα και τις επιχειρήσεις και για τα φυσικά πρόσωπα. Όμως όλο αυτό θα εξαρτηθεί από τη συζήτηση που θα λάβει η χώρα με τους θεσμούς, γιατί είναι προαπαιτούμενο να συζητηθεί με τους θεσμούς και να ληφθούν οι αποφάσεις, όπως είπε ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της πανδημίας, είπε ο Χρήστος Ταϊκούρας, και αυτό είναι σημαντικό. Φαίνεται όμως ότι ίσως είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε μια νέα ρύθμιση, πολύ σημαντική, πολύ ευνοϊκή για πάρα πολλά νοικοκυριά. Να σου πω ότι τα φέσχια στο δημόσιο αυξήθηκαν τρομακτικά τον Σεπτέμβριο και ναι. Από την αρχή σήμερα του χρόνου. Σήμερα πώς, 3η 24 Νοεμβρίου. Θέλετε να βάζουμε ένα στοίχημα, να λέμε όλοι πόσο θα είναι μετά από ένα δίμηνο, το Γενάρη, πόσο θα είναι το Μάρτι και ούτω καθεξής. Το Μάρτι και τον Απρίλιο πόσο θα είναι, Βασίλη, γιατί πάνε όλα πίσω μέχρι Μάρτι-Απρίλιο, όπως καταλαβαίνετε, όλες οι παρατάσεις και αναστολές. Εκεί λοιπόν θα είναι και το σημείο μηδέν για τους επιχειρηματίες. Ναι, Μάριο Ντράγκη το λένε. Να θα αρχίσει τώρα. Διαγραφή χρέου, λες εσύ. Ναι, δεν είναι τόσο απλό. Μάριο Ντράγκη το λένε. Εγώ θα το λέω συνέχεια από εδώ και πέρα. Πρέπει... Δεν το λέω εγώ. Ο Μάριο Ντράγκη όμως θέλω να σα πω ότι δεν είναι πια σε θεσμικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι έξω από το χώρο. Ήταν από του πιο σοβαρού κεντρικού τραπεζίτε. Έσωσε το ευρώ. Έσωσε το ευρώ. Και όταν έφυγε και έχει αποδεσμευτεί, λέει και την αλήθεια από αυτά που έλεγε. Όχι, να την έλεγε όταν ήταν εκεί. Εγώ θα ήθελα το Μάριο Ντράγκη. Μερική διαγραφή χρεών. Τι θα κάνουμε. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι ένα ταμπού που πρέπει να σπάσει στην Ευρωζώνη. Ο Μάριο Ντράγκη είπε την άποψή του. Θα ήθελα να την είχα ακούσει όταν ήταν στο τιμόν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί είχε τον κύριο, ξέρετε. Σόιμπλε. Τον κύριο Σόιμπλε, ναι, με τους πολλούς φακέλους. Τον κύριο Μπάιτμαν, τα γεράκια της Bundesbank που έπαιρναν. Τα γεράκια της Bundesbank που αλώνιζαμε και αλωνίζουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να δούμε τώρα αν η κυρία Λαγκάρντ, η κομψή αυτή Γαλλίδα, κάνει σπάσει αυτό το ταμπού. Συγγνώμη, η Ιταλία έχει τεράστιο θέμα που λέει η Αμαλία, άρα καλό είναι που το βάζει το θέμα με το χρέος. Η Γερμανία, η Μέρκελ πρέπει να το ακούσει. Και να κάνω black humor. Εκτός από τις μάσκες που είπε η κυρία Παγώνη, θα φοράμε μέχρι και το καλοκαίρι, νομίζω θα φοράμε και τα φέσια με τα χρέη. Και τα να δώσω φέσια. Καλή λοιπόν, είδηση όλους τους γιατρούς που επιστρέφουν στο ΕΣΥ και είναι βουλευτές. Αμέσως μετά, γιατί μας ακούει και τον έχουμε καθυστερήσει ήδη κάποια λεπτά. Στη ναι, πάμε στη Λάρισα, στον Χρήστο Κέλλα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα σας. Δεν πειράζει. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, η υγεία είναι μια χαρά, έτσι, ναι, γιατί εσείς περάσατε αυτή την κατάρα, έτσι, ναι. Ναι, ναι, η δικιά μου είναι πολύ καλά. Ναι. Ωραία. Η δικιά μου υγεία είναι πολύ καλά, είναι άριστα. Ταλαιπωρηθήκατε τότε, δώστε μας μερικά. Δηλαδή, εγώ πάντα θέλω να μας δίνει την εμπειρία σας. Γιατί ξέρετε, αύριο μπορεί να είναι ο καθένας από εμάς. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είχα επί μία εβδομάδα υψηλό πυρετό με πνευμονία εκτεταμένη. Αλλά ξέρετε, αυτός ο κορονοϊός δημιουργεί διαφορετικά συμπτώματα στο καθέναν. Σε άλλους εμφανίζεται με δύσμια, σε άλλους με πόνους στα κόκαλα, σε άλλους με υψηλό πυρετό, σε άλλους με απώλεια όσρησης και γεύσης, σε άλλους με πόνους στην κοιλιά και σε άλλους είναι τελείως συμπτωματικός. Επομένως δεν υπάρχουν στάνταρ. Αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα τα οποία σας ανέφερα. Μάλιστα. Αντισώματα έχετε τώρα? Έχω αντισώματα τώρα, ναι. Έχω αρκετά. Κύριε συνάδελφε. Έχει μπει και στην πανεπιστημιακή μελέτη, να το πούμε, γιατρέ. Ναι, τα μετράει το Πανεπιστήμιο Αθηνών ο κύριος Δημόπουλος σε μια μελέτη που κάνει. Τα μετράμε κάθε δίμηνο. Είναι ο τίτλος είναι υψηλός ακόμα των αντισωμάτων. Παρότι έχουν περάσει 7-8 μήνες. Ωραία. Εγώ θέλω να τον ρωτήσω με την πολιτική του ιδιότητα. Εσείς είπατε ότι εμείς ρυχνόμαστε όλοι στη μάχη για τον κορονοϊό. Λέει όμως η αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν θέλετε να ενισχύσετε ουσιαστικά το ΕΣΥ. Μιλώ για την κυβέρνηση, για το κυβερνών κόμμα. Και μέσω εθελοντισμού, ο Φερετζές του νεοφιλελευθερισμού, διάβαζα ο κύριος Κατσάκος στην Αυγή. Ναι, ναι. Δεν θέλετε να ενισχύσετε το δημόσιο σύστημα υγείας. Θέλετε να ευνοήσετε μόνο τους ιδιώτες. Λοιπόν, ακούστε, κυρία Σαββοργινάκη, εμείς που δεν θέλουμε να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, ναι, θα σας πω τρία πράγματα. Παραλάβαμε 557 κρεμάτια κλίνες εντατικής θεραπείας και αυτή τη στιγμή είναι 1.235 εν λειτουργία. Και στο επόμενο τέλος του χρόνου, στο επόμενο δίμηνο, 1,5 μήνα, θα είναι πάνω από 1.300. Ένα. Δύο. 7.000 άτομα, ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, έχει προσληφθεί στα νοσοκομεία της χώρας. Τρία.
300 γιατροί έχουν προσληφθεί στις μονάδες εντατικής θεραπείας και αυτοί όλοι θα μονιμοποιηθούν σύμφωνα με υπόσχεση και σημερινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχρηστεί στον αγώνα κατά του κορονοϊού και εκτελούνται στα περιφερειακά ιατρία και στα κέντρα υγείας στα 224 περίπου το 30% των τεστ. Λοιπόν, και όλα αυτά τα έκανε μια κυβέρνηση η οποία δεν στηρίζει το ΕΣΥ. Ο κύριος Τσίπρας τι έκανε 4,5 χρόνια κυβέρνηση που στηρίζει και αγαπάει το ΕΣΥ. Πάντως κύριε Βουλευτά, πάντως για την οικονομία της συζήτησης. Ναι. Καταρχάς να πω ότι είναι σεβαστές όλες οι απόψεις και των συναδέλφων και του Πέτρου του Κατσάκου όπου βέβαια γράφονται κλπ. Και πάντα θα υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα να γράφονται βέβαια ελεύθερα παντού. Είναι συντέκτης η εφημερίδα σου. Ναι, πάντα. Ήταν άνθρωπο που έγραψε προχθές και εξαιρετικός συνάδελφος. Τώρα, η κριτική που γίνεται είναι, ναι, αγαπητέ κύριε Κέλλα, ότι περάσαν κάποιοι μήνες. Έχουν περάσει 7-8 μήνες. Σήμερα, ναι, πάλι 101 άτομα. Το Σαββατοκύριακο είχαμε κατόμβες. Εκεί, με το χέρι στην καρδιά, δεν πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει κάποια παραπάνω πράγματα? Γιατί τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι το κυβερνών κόμμα, δεν είναι ο Τσίπρας. Να σας ρωτήσω κάτι. Εννοείται τα 101 άτομα οι νεκροί? Αυτό εννοείται? Είναι τα 101 καθημερινά άτομα. Τα 101, ναι, άτομα. Δηλαδή εννοώ το ένα κρεβάτι, ναι, που έχει μείνει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Να σας πω κάτι. Προηγμένα συστήματα υγείας, το Βέλγιο μεταφέρει τους ασθενείς στη Γερμανία. Η Ελβετία, πιο προηγμένο κράτος. Γίνονται εισηγήσεις να μην γίνονται δεκτοί οι αρνητές του κορονοϊού στις ΜΕΣ. Ξέρετε ακριβώς τι γίνεται. Στην Αμερική, εκατοντάδες χιλιάδες είναι νεκροί. Είναι η μοναδική αξιωματική αντιπολίτευση σε όλο τον κόσμο ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος προσπαθεί να φορτώσει νεκρούς της πανδημίας στην κυβέρνηση. Αυτό είναι πρωτάκουσο. Εντάξει, από τον ίδιο τώρα είναι λίγο. Εγώ να το αφισβητήσω λίγο. Όλα του τα στελέχη. Είναι δυνατόν να λέγεται ότι ο εθελοντισμός είναι φοφερεντές του νεοφιλελευθερισμού? Σας ρωτάω. Μην μείνουμε σε αυτό, γιατί είναι μια άποψη η οποία γράφει και ενό άνθρωπο δεν εκφράζει τη γνώμη του. Δεν εκφράζει όλο το κόμμα. Συγχωρείτε, αλλά η Αυγή είναι το επίσημο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, δεν είναι τυχαία εφημερίδα. Πάντα θα γράφουμε. Δεν είναι ένας δημοσιογράφος σε μια εφημερίδα. Έτσι. Και τώρα τελευταία είδαμε προχθές ενοχλούνται από την προβολή της εικόνας της Παναγίας ή του ελληνικού στρατού στο κτίριο της Βουλής. Όταν τα προηγούμενα χρόνια γιατί δεν έχει υποβληθεί εκεί. Και για τον καρκίνο και για το μα σας παρακαλώ. Να μείνουμε λίγο στα της πανδημίας. Όχι, βεβαίως, γιατί εδώ προτάσουμε λίγο τα θέματα της πανδημίας. Καταρχάς, να πούμε και για λόγους τάξης ότι εσείς ήσασταν μαζί με τον κύριο Λαμπρούλη του ΚΚΕ από τους πρώτους, που είπατε ότι θα να συστρατευτούμε. Και η κυρία Γεροβασίλη έβγαλε και επιστολή σήμερα. Όλοι οι κοινοβουλευτικοί, οι γιατροί της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ συμπαρατάσσονται. Όλοι και νομίζω δεν θα είναι γιατρός. Είναι του νεοφιλελευθερισμού η κυρία Γεροβασίλη. Τώρα μην μείνουμε τώρα σε αυτό, κύριε Κέλλα, γιατί αυτό είναι ένα δημοσιογραφικό κείμενο που δεν έχει το συνάδελφο. Πάμε να τον πάρουμε στη γραμμή και να συζητάμε 40 λεπτά γι' αυτό. Αλλά δεν εκφράζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα άρθρο σε μια. Εντάξει. Δεν εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ, λέτε. Να συμφωνήσω. Δεν εκφράζει η γνώμη ενός συναδέλφου το κόμμα. Δηλαδή, τη γενική γραμμή του κόμματος. Μπορούν να γίνουν παρεξηγήσεις. Και τουλάχιστον δεν το θέλουμε εδώ. Δηλαδή, Εντάξει, και δεν έχουμε και τον άνθρωπο που το έγραψε. Και δεν έχουμε και τον άνθρωπο που το έγραψε. Κατανοώ ότι κάποια στιγμή εμβαθύνουμε και για λόγους πολιτικής αντιπαράθεσης σε κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι χάνουμε τη γενική εικόνα. Αυτή την ώρα, να μας πείτε που έχετε την εικόνα και από τη Βόρεια Ελλάδα και από τη Λάρισα. Έχουμε 101 ανθρώπους και σήμερα νεκρούς. Ας μείνουμε σε αυτό. Ναι. Πώς βλέπετε να πηγαίνει όλη η πανδημία, πώς βλέπετε να εξελίσσεται? Ας μείνουμε σε αυτό. Ναι, βεβαίως, να μείνουμε σε αυτό που είναι και το ουσιαστικό και θα συμφωνήσω απόλυτα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, περιμένω πόσα κρούσματα έχουμε σήμερα. Δεν έχω τον αριθμό. Είναι 2.000, να σας τα πούμε. Είναι 2.000. Ναι. Είναι 2.000. 135 νέα κρούσματα, 101 νεκροί. Και, 562 διασωληνωμένοι. 562 διασωληνωμένοι. Οι διασωληνωμένοι είναι ακόμα, κύριε Κέλλα, είμαι λέει κάτω, είναι πιο ακόμα ανησυχητικό το στοιχείο. Γιατί βλέπουμε ότι δεν πέφτουν ούτε διασωληνωμένοι και ανεβαίνουν και θάνατοι. Είναι αυτό που είπε ο κ. Γραπετρίτης για να έρθει στο. Συμφωνούμε, είναι μεγάλο το νούμερο, αλλά είναι αναμενόμενο και των διασωληνωμένων και των νοσηλευόμενων στα νοσοκομεία της χώρας, ειδικά της Βορείου Ελλάδος και της Θεσσαλίας.
μετά το 15ήμερο lockdown, βλέπετε ότι αρχίζει και πέφτει ο αριθμός των κρουσμάτων, πέφτει σημαντικά και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Από την άλλη πλευρά έχουμε αύξηση των διασωληνωμένων και των νεκρών, διότι αυτά είναι τα βαριά περιστατικά τα οποία βρίσκονται στο νοσοκομείο και πολύ φοβάμαι ότι ο αριθμός των νεκρών και των διασωληνωμένων θα παραμείνει υψηλά και τις επόμενες ημέρες. Να πω ότι συνολικά ο αριθμός θανάτων είναι 1815 συμπολίτες μας έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν είναι μικρό το νούμερο. Συμφωνούμε, δεν διαφωνώ. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, γιατί κάθε ζωή που χάνεται δεν επιστρέφει. Αλλά βλέπετε ότι πάλι συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη ευρωπαϊκά και αναλόγως πληθυσμού, πάλι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη και αυτό είναι επιτέλους ευχάριστο. Ευχάριστο σχετικά πάντοτε. Έτσι είμαστε πάρα πολύ χαμηλά αναλογικά λέω, με τον πληθυσμό. Δείτε τι γίνεται στο Βέλγιο, δείτε τι γίνεται στην Πορτογαλία, σε χώρες αναλόγου μεγέθους. Ο αριθμός των νεκρών σε εμάς είναι πολύ χαμηλότερος. Δεν είναι βέβαια λόγος ούτε για πανηγυρισμούς, ούτε για τριαμβολογίες. Είναι 1.800 απώλειες ανθρώπινων ζώων. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Για τη Λάρισα, που θα πέσετε εκεί στο νοσοκομείο, στην μάχη, γιατί βλέπαμε σήμερα ότι είχε 35 κρούσματα σε αυτή τη δομή η Αμπελώνα. Ενημερωθήκαμε. Ναι, είναι από μέρες αυτά τα κρούσματα. Και είναι άτομα με αναπηρία. Είναι άτομα με αναπηρία, είναι μια κλειστή δομή. Εν πάση περιπτώσει, έχει ξέφυγε και από εκεί. Είναι στο κόκκινο η Λάρισα, γιατρέ. Εκεί τώρα τι γίνεται με τα κρεβάτια, γιατί μας έλεγε η κυρία Παγώνη ότι πολύ δύσκολα και στη Λάρισα. Και η Λάρισα είναι στο 100% κρεβάτια. Τα κρεβάτια της ΜΕΘ καλυμμένα. Δηλαδή, ένα βγαίνει, ένα μπαίνει στη ΜΕΘ. Οπότε υπάρχει. Ο αριθμός των εισαγωγών στο Πανεπιστημιακό που εφημερεύει σήμερα, που μίλησα προλίγου, είναι χαμηλότερος από χθες. Αλλά σας είπα, αναμένουμε το επόμενο δεκαήμερο να αναμένουμε υψηλό αριθμό διασωληνωμένων και στις εντατικές θεραπείες εξαιρετική πίεση. Είδε στα όρια του συστημάτου. Και αυτό ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που με όθησε για να πάρω αυτή την απόφαση. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Κέλλα. Καλό κουράγιο και σε εσάς εκεί. Και θα τα ξαναπούμε, γιατί τώρα έτσι πως πάνε τα πράγματα, πρέπει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Δηλαδή, να βλέπουμε για την εικόνα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περιοχή, όπως είναι και η περιοχή της Θεσσαλίας. Καλησπέρα στην Λάρισα. Να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστώ και θα ήθελα να πω στον κόσμο να τηρήσει τα μέτρα, να φοράει τη μάσκα μέσα και έξω. Είναι το εμβόλιο πριν το εμβόλιο. Και να αποφεύγουν το συνωστισμό. Δεν μπορεί το κράτος. Έχει λάβει αυστηρά νομοθετικά μέτρα. Δεν μπορεί όμως δίπλα σε κάθε πολίτη να τοποθετήσει και από έναν αστυνομικό. Δεν γίνεται αυτό. Είναι κρίμα. Το εμβόλιο είναι ήδη πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι μπορούμε να σώσουμε πολλές ανθρώπινες ζωές αν τηρήσουν αυτά τα μέτρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πισαρίδη. Με όλη την Επιτροπή Πισαρίδη, κανένα νέο, κάποιον νέο. Δεν είναι, παρουσιάστηκε όλη η έκθεση που δίνει όλο αυτό το σχέδιο ανάταξη ελληνικής οικονομίας και αλλαγή. Και θα μείνω σε αυτό. Τώρα θα μου πεις τι λέτε, θα μου λένε όσοι μας ακούν, κυρία Κάτζο, τι λέει για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου μέσα στην πανδημία. Είναι όμως τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Είναι μια έκθεση που αναφέρει τους βασικούς σχεδιασμούς σε βασικούς τομείς ελληνικής οικονομίας και είναι σημαντικό. Επειδή την έχω ψηλοδιαβάσει, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη, θέλω να πω ότι αυτές οι δράσεις είναι πολύ σημαντικές. Βεβαίως, καταλαβαίνεις, Βασίλη, ότι πρέπει όλα αυτά να γίνουν και οι μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουν κανονικά και να επισπευστούν για να αλλάξει το μοντέλο και να πάμε σε μια δυνατή ανάκαμψη. Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είναι πάντως έτσι πάρα πολύ. Όλα αυτά που περιγράφονται μέσα είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω θα κάνουν καλά και στο προφίλ. Και μπορεί να αλλάξουν. Το προφίλ της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει να αλλάξουν παραγωγικό μοντέλο, είναι το μόνο σίγουρο. Πάντως να πω κάτι τώρα, γιατί δεν ήθελα να διακόψω τον κύριο Κέλλα και δεν ήθελα να άφανω. Το να λέμε ότι εμένα με ενοχλεί και θεωρώ ότι κάνει κακό και ξέρεις ότι εγώ όταν ακούω από κυβερνητικά στελέχη ή από στελέχη της κυβέρνησης βουλευτές ότι κοιτάξτε στην κατάταξη είμαστε χαμηλά όσον αφορά τους θανάτους. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι επιχείρημα, προσωπικά το λέω, είναι προσωπική μου άποψη, δεν κάνει καλό και στη, δηλαδή λες okay, δεν έχω 101 θανάτους όμως σε μια μικρή χώρα, δηλαδή πρέπει να έχω 500 για να αρχίσω να... Δηλαδή, δεν είναι επιχείρημα αυτό. Το επιχείρημα από την κυβερνητική πλευρά. Ναι, ότι είμαστε χαμηλά στην κατάταξη. Χαμηλά στην κατάταξη και ότι έχουμε τον ίδιο πληθυσμό με το Βέλγιο. Ναι. Νομίζω όμως ότι. Εσύ θεωρείς ότι αυτό ακούγεται ως επιχείρημα. Δεν το συζητάω, δεν το. Φραντζέσκα, το ήξερα. Σε αυτό που λέει η Αμαλία, μου έκανε μεγάλη εντύπωση τι ανέβασε σήμερα στο Twitter ο Πάνος Καμένος. Έλεγε ότι στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος πάει πολύ καλά και θα πάρει εξιτήριο. Του χορήγησαν τη θεραπεία που είχε πάρει και ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική. Το συζητούσαμε και εκτός εκπομπής. Μιλώ για τα μονοκλονικά αντισώματα. Ναι. Και βγαίνει σήμερα ο κύριος Καμένος, ο οποίος δεν είχε εξαιρετικές σχέσεις και με τον Αρχιεπίσκοπο τον ίδιο και φυσικά με όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Εντάξει, ναι. Και κάνει ένα tweet, το οποίο επιτίθεται ουσιαστικά στο πώς του εδόθη αυτή η θεραπεία. Να το διαβάσω ακριβώς όπως το έχει δώσει. Έχει ενδιαφέρον. Ναι.
Πόσο χριστιανικό είναι άρα για να έρχεται ειδική θεραπεία για τον 90 ετών, χωρίς να κατονομάζει, και πριν μια εβδομάδα να έφυγαν 27χρονος από τις Σέρες και ένας νέος πατέρας, ο οποίος ήταν μόλις 32, που δεν είχαν πρόσβαση σε ειδική θεραπεία, λέει ο Πάνος Καμένος. Να εξηγήσουν στους γονείς και τα παιδιά τι ακριβώς γίνεται. Ήμαρτον πια. Λοιπόν, εδώ έχουν μπει όλα σε μια πολιτική αντιπαράθεση, κατά τη γνώμη μου, πολύ λανθασμένα. Καταρχάς, εγώ δεν ξέρω αν έχει ακολουθηθεί για τον Αρχιεπίσκοπο αυτή η θεραπεία. Να το πω. Ναι. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν ο κύριος, ο πρώην υπουργός, Καμένος το γνωρίζει, ξέρει κάτι παραπάνω, ναι, αλλά νομίζω αυτή την ώρα λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι καλά, γιατί είναι και θεσμικός, εκπροσωπεί την Ελληνική Εκκλησία, και ότι αυτή την ώρα, εγώ θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό, έχουμε 101 νεκρούς τη σημερινή μέρα και 560 διασωληνωμένους. Όλα τα άλλα νομίζω είναι φλιναφήματα, ξέρεις, που δεν, αυτή την ώρα δεν προσφέρουν και κάτι. Αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο κ. Τσίπρας, πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Σαν τη χώρα η κατάσταση μοιάζει ανεξέλεγκτη. Και το χειρότερο όμως όλων, είναι ότι αυτή την κρίση τη βιώνουμε με μία κυβέρνηση ανίκανη, ανεύθυνη και κοινική. Μία κυβέρνηση που είναι ιδεολογικά αντίθετη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο πρόγραμμά της άλλωστε είχε υποσχεθεί τη συρρήκνωσή του. Μία κυβέρνηση που δεν έλαβε στοιχειώδη μέτρα προστασίας και προετοιμασίας εν ώψη του δεύτερου κύματος. Μια κυβέρνηση που την ώρα που η ανθρώπινη ζωή είναι σε διακινδύνευση, όχι μόνο δεν αυξάνει τις δαπάνες για την υγεία, αλλά συμπεριφέρεται σαν να απευθύνεται σε πολίτες με χαμηλή νοημοσύνη. Τη μία μας είπαν ότι ευτυχώς που δεν δαπανίσανε χρήματα στις ΜΕΘ, γιατί θα ήταν πεταμένα λεφτά. Την άλλη ότι πανηγυρίζουν με τους πάνω από 100 θανάτους σε ημερήσια βάση, γιατί ακόμα υπάρχουν χώρες με περισσότερους θανάτους. Και σήμερα ήρθε και ο πιο κοντινός υπουργός, τον κύριο Μητσοτάκη, να μας πει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ευτυχώς που δεν έχουμε περισσότερες ΜΕΘ, γιατί έτσι θα είχαμε περισσότερους νεκρούς, αφού η θνητότητα έχει ανέβει σχεδόν στο 50%, δυστυχώς, για όσους νοσηλεύονται σε αυτές. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτές οι δηλώσεις είναι προϊόν του πανικού ή του αμοραλισμού και του κινησμού τους. Δεν ξέρω αν προδίδουν τον εραστεχνισμό ή την ιδεολειψία τους. Αυτό που ξέρω σίγουρα όμως είναι ότι σε μια τόσο κρίσιμη για την ελληνική κοινωνία στιγμή, η χώρα χρειαζότανε μια πιο σοβαρή κυβέρνηση. Πιο ταπεινή, με ενσυναίσθηση του βάρους της απώλειας της ζωής και της αγωνίας για τη μέση ελληνική οικογένεια. Λοιπόν, τηλεδιάσκεψη θα είδατε πριν πώς ήταν. Με βέβαια. Θα πάμε τώρα. Είναι... Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα να σας δείξω κάτι, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί είναι και μέρα, πάλι σήμερα βαριά. 101 συμπολίτες μας έχουν χάσει τη ζωή τους. Τέξελ. Το ξέρετε, είναι το Τέξελ. Για σκεφτείτε όμως πρέπει να αλλάξουμε δουλειά. Δείξτε το, κύριε Διαμαντόπουλε. Λοιπόν, αυτό το πρόβατο είναι το πιο ακριβό πρόβατο στον κόσμο. Είναι μειώδες και γενετικά άρτιο και στη δημοπρασία το κάθε ένα κοστίζει 412.000 ευρώ. Εγώ σας το λέω. Πού να το βρούμε, υπάρχει κάπου να το βρούμε. Να πάμε να γίνουμε εκτροφής Τέξελ. Δεν το ξέρουμε. Τέξελ, εκτροφής. Το μόνο πρόβατο που ξέρουμε είναι ίσως. Λοιπόν, πωλήθηκε στην Σκωτία και ήδη προχωράει σε... Αυτά είναι. Ναι. Φοβερό. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Κάτσου, κυρία Σαββογινάκη. Μόλις θα επανέλθουμε, θα κάνουμε κουβέντα με τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Μελά, και δίπλα μας θα έχουμε τον επικεφαλής του Κέντρου Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Ευσταθίου. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Λοιπόν, επανήλθαμε και έχουμε κοντά μας τον επικεφαλής του Κέντρου Διαχείρισης της Πανδημίας για ό,τι αφορά στην περιφέρεια Αττικής. Αττικής. Τον κύριο Πάνο Ευσταθίου. Αγαπητέ Πρόεδρε, καλησπέρα. Από καλησπέρα, εβδομάδα σε εβδομάδα θα πάμε στο αυτοδιοικητικό δελτίο, αλλά μας πείτε μία λέξη. Πώς πάμε? Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα κρίσιμα. Ναι. Σήμερα θα πω τη λέξη εξαιρετικά κρίσιμα, εξαιρετικά, αλλά με ένα ίχνος ελπίδας. Ελπίδας, αισιοδοξίας. Φαίνεται ότι επιπεδοποιείται το κύμα. Εξαιρετικά κρίσιμα. Με ίχνος ελπίδας. Με επιπέδωση, να το δούμε. Ίχνος. Λοιπόν, πάμε στις αυτοδιοικητικές ειδήσεις της ημέρας με τη Ματίνα Πολυχρόνη, στην αίθουσα σύνταξης. Ματίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν σε αυτοδιοικητικά νέα. Επιπλέον 50 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δήμους για την ενίσχυση της ρευστότητας, αλλά και την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό θα ζητήσει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, όπως αποφασίστηκε στην σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ενημερωθεί για τις προτάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με την ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων, αλλά και για αριθμίες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΚΕΔΕ, που παρουσιάζονται στη συνεργασία με κάποια υπουργεία. Σταθερά αντίθετο στην δημιουργία του Δικαστικού Σοφρονιστικού Ιδρύματος Αθηνών στον Ασπρόπυργο, παραμένει ο Δήμος Ασπροπύργου. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Νίκος Μελετίου διαψεύδει τη Γενική Γραμματέα Αντικλιματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Σοφία Νικολάου, η οποία υποστήριξε ότι ο Δήμος συμφωνεί με την ανέγερση των φυλακών στην περιοχή. Να θυμίσουμε ότι οι Δήμαρχοι όλοι της Δυτικής Αττικής έχουν εκφράσει την διαφωνία τους για αυτή την απόφαση. Συνεδριάζει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Η έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για το τρίτο τρίμηνο του 2020 στο επίκεντρο των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Κοινωνικό ιατρείο για άστεγους και άπορους από τον Δήμο Αθηναίων στο κεντρικό κτίριο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Πειραιός 35. Είναι πλήρως εξοπλισμένο με ιατρικά μηχανήματα, ενώ παρέχει και συνταγογραφήσεις. Ολοκληρώθηκε η διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε 4.000 δικαιούχους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους σε Δήμους του Βόρειου Τομέα Αττικής. Σε εξέλιξη, η διανομή τροφίμων σε δικαιούχους στον Κεντρικό Τομέα Αττικής. Οι μεταβολές για την δυνητική αργία, την αναστολή άσκησης καθηκόντων και τις αποδοχές, καθώς και τις πειθαρχικής φύσεως ρυθμίσεις, αναφέρονται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τα διοικητικά μέτρα και το πειθαρχικό δίκαιο δημοτικών υπαλλήλων. Το ζήτημα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες και η κινητοποίηση του Δήμου Πόρου κατά της θεσμοθέτησης βιομηχανικής ζώνης ιχθυοτροφίων στο νησί βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης που είχε ο Περιφερειάρχης Αττικής με τον Δήμαρχο Πόρου Γιάννη Δημητριάδη. Σε κέντρο διανομής τροφίμων μετέτρεψε ο Δήμος Νίκαιας Ρέντι παλιό μηχανουργείο με στόχο την εξυπηρέτηση κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Επιπλέον 41 Δήμοι και 47 κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών εντάσσονται στο πρόγραμμα MyCap Life του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 137 Δήμοι και 180 ΚΕΠ συνολικά συμμετέχουν στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω βιντεοκλήσης. Και κλείνοντας, ξεκινά αύριο διαδικτυακά το 33ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Αυτά ήταν λοιπόν για σήμερα τα αυτοδιοικητικά νέα. Ψήγματα πολιτισμού σε αυτή τη δύσκολη εποχή, με την τελευταία ειδήση, Ματίνα Πολυχρόνη. Απλά στην πρώτη ανέφερε ότι βγήκε η Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής και είπε ότι συμφωνούν, συμφώνησε και ο Μελετίου από τον Ασπρόπυργο για τις φυλακές. Ευχαρίστησε μάλιστα τον Δήμο Ασπροπύργου για την αγαστή συνεργασία, ανέφερε χαρακτηριστικά, στο θέμα του να δημιουργηθούν οι νέες φυλακές εκεί που θα αντικαθιστήσουν ουσιαστικά τον Κορυδαλό. Και φυσικά απάντησε ο Δήμος ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και συνεχίζει να είναι αντίθετος με την. Μου κάνει εντύπωση, γιατί αν είναι έτσι, που έτσι θα είναι, δεν έχω να το αφισβητήσω. Είναι φάουλ, γιατί εγώ θυμάμαι το Μελετίο που πριν μήνες τώρα, όταν το θέμα έσκασε, όπως λέμε δημοσιογραφικά, γιατί η παλιά βάση του ΝΑΤΟ για τις φυλακές ήταν κάθετα απέναντι. Είχε γίνει και συνεδρίαση, είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε συζήτηση. Και φυσικά είναι και όλοι οι άλλοι δήμαρχοι. Το επισημαίνω,
Το επισημαίνω. Θα το ψάξουμε τις επόμενες μέρες να χρησιμοποιήσουμε και τον Γιώργο το λαιμό και να κάνουμε και μια συζήτηση αύριο. Να σε ευχαριστήσουμε την απολυχρόνη. Απλά εγώ θέλω να πω 2-3 πράγματα. Είναι πολύ σημαντική η ρύθμιση, ή μάλλον μήνε, γιατί μας τα είπες και τις επόμενες μέρες, αλλά δεν προλάβαμε να τα σχολιάσουμε, που φέρνει το Υπουργείο Εσωτερικών για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των 120 δόσεων για οφειλές στους Δήμους, απαλλαγή από αυξήσεις σε όσους πληρώσουν ΦΑΠΑΞ. Πολύ σημαντικό, δεν το είπαμε προχθές. Θέλω επίσης να πω ότι πριν από λίγη ώρα, από τα τελευταία τώρα τα αυτοδιοικητικά νέα που έχουν έρθει στα 2-3 τελευταία λεπτά, τηλεδιάσκεψη Περιφερειάρχη και με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, και καμιά πενταριά δημάρχους της Αττικής, για την επικείμενη μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση. Βγήκε τώρα η είδηση. Αύριο θα έχουμε λεπτομέρειες. Στη παράταξη δύναμη ζωής της κυρίας Δούρου κάνει κριτική στην περιφέρεια, στην διοίκηση περιφέρειας, γιατί αποφεύγει η διοίκηση σύμφωνα με τη δύναμη ζωής να εκκινήσει τη διαδικασία επιλογής περιφερειακού συμπαραστάτη, αν και πότε προτίθεται να εκκινήσει τη διαδικασία, με δεδομένο ότι έφυγε το 1/4 της θητείας και έχει χαθεί το 1/4 της θητείας ευάλωτος των πολιτών και των επιχειρήσεων της Αττικής. Αυτά και από την παράταξη κυρίας Δούρου. Και θέλω να πω δύο λόγια. Υπήρξε Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων προχθές. Και ο κύριος Παπαστεργίου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, μεταξύ των άλλων, ανέφερε, και είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το ψάξουμε τις επόμενες μέρες, διότι εμείς εδώ είμαστε και διάβλος που έχει αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά και οπωσδήποτε ξεχωριστή σημασία όταν το λέει ο πρόεδρος των δημάρχων της χώρας, ότι υπάρχουν υπουργεία που δεν λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις της αυτοδιοίκησης. Και ενώ ΚΕΔΕ και Υπουργείο Εσωτερικών, λέει ο κύριος Παπαστεργίου, δηλαδή υπάρχει καλή συνεργασία της ΚΕΔΕ με το Υπουργείο Εσωτερικών και έτσι είναι, βρίσκονται σε διαρκή και επικοδομητικό διάλογο για τη διαμόρφωση του περιεχομένου του νομοσχεδίου για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τις νέες αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης, παρουσιάζονται νομοσχέδια άλλων υπουργείων που δείχνουν να αγνοούν το ρόλο των Δήμων, με πρόσφατο παράδειγμα το νομοσχέδιο Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο κλπ. Λοιπόν, θα είναι ένα θέμα, θα το αντιμετωπίσουμε, Ματίνα, να το ψάξουμε λίγο και τις επόμενες μέρες. Υπάρχει ένα θέμα και μάλιστα, όπως είπαμε νωρίτερα, ναι, κάνει λόγο και για αριθμίες στη συνεργασία με κάποια υπουργεία. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά στην συνεννόηση, στην επικοινωνία για όλα αυτά τα τρέχοντα θέματα της αυτοδιοίκησης που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη στήριξη όλων των τοπικών κοινωνιών. Και τις επόμενες μέρες να έχουμε θέμα, θα το ψάξουμε και θα μας αρρωγεί, όπως μας αρρωγεί πάντα, και λόγω του χαρακτήρα του διάβλου. Και με αυτά που είπε ο πετυχημένος και μοντέρνος πρόεδρος της και δήμαρχος Τρικάλων, ο κ. Παπαστεργίου. Λοιπόν, τις επόμενες μέρες, Ματίνα, θα τα πούμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Ωραία, πρόεδρε, θα πάμε στην, πριν πάμε στα δικά μας, να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Μελά. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα. Να τον δούμε. Καραντίνα βλέπω. Πώς πάει η καραντίνα? Η καραντίνα πάει μια χαρά, να πούμε. Μας δίνει τη δυνατότητα να αναστοχαστούμε ακόμα περισσότερο. Δεύτερη φορά. Τα ίδια λέγαμε, καθηγητή μου, και τον Μάρτιο. Δεύτερη φορά. Μπορεί να έχουμε και τρίτη στο μέλλον. Θα μας τα πει ο πρόεδρος, ο Πάνος Ευσταθίου, σε λίγη ώρα. Μπορεί να έχουμε τρίτο κύμα. Πάλι στοχασμός. Στο Γενάρη. Θα έχουμε και τρίτο, βέβαια. Λοιπόν, αγαπητέ καθηγητή, κύριε Κώστα Μελά, ένα από τα θέματα. Καταρχάς, πώς πηγαίνει το θέμα με τις τουρκικές προκλήσεις, αν τα πείτε, δεν θέλω να κάνω εγώ προλόγους, εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου για την Τουρκία. Και το λέω γιατί τα σημάδια από τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τη δική μου πληροφόρηση, δεν είναι καλά. Τώρα υπάρχει εκεί από τους γραφειοκράτες, την νομεκλατούρα που λέω εγώ, των Βρυξελών, αρχίζουν ένα άλλο παραμύθι, ότι παρότι συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα, σήμερα πάλι, χθες, προχθές, όλους τους ρέις κλπ. Από τις Βρυξέλλες οι γραφειοκράτες διαχέουν σιγά σιγά ότι τώρα δεν μπορούμε να πάμε σε κυρώσεις το Δεκέμβρη, γιατί δεν ξέρουμε τι πολιτική θα ακολουθήσει και ο Μπάιντεν. Να αναλάβει και ο Μπάιντεν στην Αμερική στις 20 Γενάρη και να δούμε μετά. Το σχόλιο το δικό σας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν πρόκειται, κατά την άποψή μου, να λάβει σοβαρές κυρώσεις
για τις προκλήσεις της Τουρκίας όσον αφορά στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γιατί? Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μόρφωμα το οποίο δεν έχει μια συνολική αντιμετώπιση στην εξωτερική πολιτική και στις προκλήσεις. Ναι. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ξεχωριστά συμφέροντα και με βάση αυτά πολιτεύονται, όπως η Γερμανία, ναι, και από την άλλη μεριά η Γαλλία. Ειδικά η Γερμανία είναι μια χώρα η οποία παραδοσιακά φαίνεται ότι έχει πολύ φιλικές σχέσεις με την Τουρκία. Από την άλλη μεριά ο Τούρκος πρόεδρος της Ανατολίτης διάφορες ρητορικές κολοτούμπες, οι οποίες δεν θα τις πίστευε ούτε ένα μωρό παιδί στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι πείθει πολλούς από τους ευρωπαϊκούς παράγοντες. Και επομένως θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα υπάρξουν κυρώσεις στην επόμενη σύνοδο που να έχουν κάποια σημασία στον Ερντογάν. Απ' την άλλη μεριά, θα πρέπει να παρατηρήσουμε το εξής. Δεν σημαίνει, και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε, ότι οποιαδήποτε διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα, αυτομάτως γίνεται και διαφορά ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Τουρκία. Αυτό θέλουμε να το πιστεύουμε εμείς, αλλά οι Ευρωπαίοι δεν το πιστεύουν. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έβγαλε σήμερα Ναύτεξ 4, αν δεν κάνω λάθος, η Τουρκία, ζητώντας την αποστρατικοποίηση 4 ελληνικών νησιών. Αυτό είναι ένα νομικό ζήτημα. Ένα νομικό ζήτημα που για μας μπορεί να είναι ξεκάθαρο, όμως για τους Ευρωπαίους δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο και πολλοί από αυτούς θα θελήσουν να πατήσουν στις νομικές διαφορές για να πούνε αυτά που έχουν να πούνε και να μην προχωρήσουν σε κυρώσεις. Τώρα, πάντως, αγαπητέ κύριε Μελά, αρχίζουν και τους καταλαβαίνουν και τους Γερμανούς και τους καταλαβαίνουν, δηλαδή εγώ θα μείνω στα άρθρα, στο άρθρο μάλλον το προχθεσινό του εκλεκτού συνάδελφου, του Γιάννη του Πρετεντέρη, ο οποίος στο παρελθόν, είχε μια διαφορετική οπτική και για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Μου έκανε όμως πολύ μεγάλη εντύπωση. Ένα πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο. Πάμε να το δούμε, να δούμε τη φωτογραφία. Έκανε και ένα tweet και αυτοί χτενίζονται. Και τι λέει, είπε ότι μια γερμανικής έμπνευσης πολιτική απραξίας και αφασίας έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ήττα σε όλα τα μέτωπα. Δεν θέλουν να χειριστούν τίποτα για τους Γερμανούς. Και όταν χειρίζονται κάτι, το κάνουν χειρότερο. Προτιμούν να χτενίζονται. Λοιπόν, νομίζω ότι στην Ελλάδα, εντάξει, αρχίζει και γίνεται κατανοητό σε όλα τα μήκη και πλάτη ο ρόλος που παίζει η φίλη σύμμαχος χώρα Γερμανία, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω όμως αν σε διπλωματικό επίπεδο κατανοούν τη σοβαρότητα της κατάστασης χώρες που είναι κομβικές, όπως οι Αμερικανοί. Γιατί οι Αμερικανοί έχουν δει το rate τώρα 3-4 μήνες, πόσο είναι από τον Αύγουστο, πηγαίνει, έρχεται, όταν θα πάει η νέα γραφειοκρατία του State Department, θα βλέπει στο σερβερ μέσα, πήγε εκεί, έκανε εκεί, δηλαδή, και τα βλέπει συσσωρευμένα πια. Αυτό είναι ένα προηγούμενο. Πόσο μπορεί να μας δημιουργήσει θέμα στα εθνικά ζητήματα? Το γεγονός ότι, εντάξει, γιατί εμείς πόλεμο αυτή τη φάση δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν θέλει κανείς να κάνει πόλεμο, αλλά... Κοιτάξτε, καταρχάς, δεν θέλω να σχολιάσω τι λέει ο κύριος Πρετεντέρης. Εντάξει, αλλά... εγώ το ανέφερα, δεν είναι, ναι, εντάξει, μείνουμε σε αυτό. Καλοδεχούμενες είναι οι νέες του απόψεις, παρότι την τελευταία δεκαετία, νομίζω ήταν 25 ετία από την εποχή του Σιμίτη, νομίζω ήταν στον αντίποδα αυτό των απόψεων που εκφράζει σήμερα. Παρ' όλα αυτά δεν μου πέφτει λόγος να κάνω καμία κριτική. Ας μην μείνουμε σε αυτό. Ναι. Είναι αλήθεια όμως αυτό που λέει. Γι' αυτό το ανέφερα. Είναι αλήθεια και είναι... Αλήθεια είναι. Ναι. Οι Γερμανοί πράγματι, επειδή γνωρίζουν ότι τίποτα δεν μπορεί να συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη δικιά τους παρουσία και θέληση, υπάρχει μια εξαίρεση μόνο με τον Ντράγκη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που κατάφερε, ναι, εν πάση περιπτώσει να τους υπερβεί και να τους ξεπεράσει.
Αλλά σε όλα τα άλλα επίπεδα, οι Γερμανοί δημιουργούν μία αδράνεια. Μία αδράνεια όχι μόνο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και τα θέματα της βιομηχανικής πολιτικής και στα θέματα της οικονομικής πολιτικής. Υπάρχει σαφής αντίληψη πλέον στην Ευρώπη ότι ο τρόπος που χειρίζονται τη βιομηχανική μεγέθυνση, τη βιομηχανική ανάπτυξη, τη βιομηχανική πολιτική της Ευρώπης, με κύριο άξονα την αυτοκινητοβιομηχανία τους, έχει φέρει την Ευρώπη σε τεχνολογικό μαρασμό. Είναι δηλαδή μια περιοχή με πάρα πολύ υψηλό ανθρώπινο δυναμικό, με πάρα πολύ καλές επιχειρήσεις και εν τούτης αυτή τη στιγμή δεν έχει κανέναν τεχνολογικό γίγαντα που να μπορεί να συναγωνιστεί τις αμερικάνικες εταιρείες από τη Microsoft, την Apple, την Google και πάει λέγοντας και τις αντίστοιχες κινέζικες, Alibaba κτλ. Επομένως, οι Γερμανοί πράγματι έχουν μια αδράνεια, η οποία όμως, κοιτάξτε, περίπτωση είναι μια αδράνεια η οποία εξυπηρετεί τα δικά τους βραχυχρόνια συμφέροντα, διότι μακροχρονίως δεν μπορούν να επιζήσουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Και επίσης, ό,τι έχουν επιχειρήσει να κάνουν, να παρέμβουν, πράγματι το έχουν κάνει χειρότερο. Παραδείγματος χάρη, τα μνημόνια στην Ελλάδα. Ελπίζω να μην διαφωνήσει ο αγαπητός σας. Όχι, αλλά θα πάμε στα ιατρικά μετά με τον πρόεδρο, τον κύριο Ευσταθείο. Εντάξει. Και, και επομένως, όχι μόνο αυτά, αλλά και στις διπλωματικές κινήσεις. Θυμόσαστε τον Υπουργό Εξωτερικών μας όταν πήγε στον Ερντογάν και γύρισε σαν βρεγμένη κότα πίσω στην Γερμανία και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ναι. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα με τη Γερμανία. Κάτι τελευταίο, καθηγητή μου. Καταρχάς, θέλω να δώσω μια πληροφορία. Εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο νέος επικεφαλής, ο Μουρ της MI6, των Βρετανών, Ρίτσαρντ Μουρ, το πρώτο ταξίδι που έκανε στις 11 Νοέμβρη, πήρε το αεροπλάνο και πήγε και είδε στην Τουρκία τον Ταλίν, το πιο στενό συνεργάτη του Ερντογάν. Ο Βρετανός επικεφαλής, ο νέος επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας. Το κρατάμε, μήπως το βρούμε το αμέσως προσεχώς διάστημα μπροστά μας και για το ρόλο που παίζει η Βρετανία του Τζόνσον και όχι μόνο. Τώρα όμως για το τέλος θέλω να, δώσω, να δείξουμε τα πλάνα τα χθεσινά. Χθες έγινε ένα περιστατικό, ήταν ένα τουρκικό πλοίο το οποίο πήγαινε στη Λιβύη και εμφανίστηκε με εντολή στο στρατηγείο του Έλληνα επικεφαλής στρατιωτικής δύναμης, το στρατηγείο είναι στη Ρώμη και μετά και στην Απόλη που είναι η βάση του ΝΑΤΟ, να γίνει νεοψία στο πλοίο. Γιατί υπάρχει υποψία, όχι υποψία, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Τούρκοι μεταφέρουν με αυτά τα καράβια που βλέπετε, με χθεσινά πλάνα, οπλισμό στη Λιβύη και υπάρχει εμπάργκο για τα όπλα στη Λιβύη. Από τον ΟΗΕ, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εκεί εμφανίστηκε λοιπόν με εντολή όχι του Έλληνα πλοιάρχου. Ο Έλληνας πλοιάρχος δουλεύει στο πεδίο. Ήταν επικεφαλής του πεδίου. Το πεδίο είναι στη θάλασσα τη συγκεκριμένη. Έδωσε στο στρατηγείο την εντολή και την εντολή την έδωσε η Ρώμη να πάει το ελικόπτερο το γερμανικό, το είδατε στην αρχή πάνω από το καράβι, για να κάνει την ιοψία. Οι Τούρκοι βγήκαν έξαλλοι και λέει τι είναι αυτά που μας κάνετε κλπ. Ήταν τόσες ώρες πάνω και κάνανε ελέγχους. Υπήρξε η πληροφορία από έναν πολύ αξιόπιστο συνάδελφο, ξένο ανταποκριτή, που μου λέει αυτά είναι παιχνιδάκια. Το κρατάμε, το λέω, το μεταφέρω με επιφύλαξη. Είναι παιχνιδάκια που γίνονται για να στη σύνοδο κορυφής, όταν και αν τεθεί το θέμα, όχι, θα τεθεί το θέμα των κυρώσεων, να βγουν και να πούν, ξέρετε, οι Γερμανοί ότι μα εμείς βλέπετε, ελέγχουμε τα πάντα, κάνουμε τα πάντα, αλλά από την άλλη μεριά έλεξαν. Έλεξαν, ανέβηκαν πάνω. Ανέβηκαν, αλλά ναι. Όταν το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας είπε σταματήστε τον έλεγχο, σταμάτησαν και έφυγε. Μετά από κάποιες ώρες. Εντάξει, αλλά δεν ανέβηκε ολοκληρωτικά το σκάφος. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, το καταγράφουμε για να πάνε και μετά οι διπλωμάτες όταν θα πάνε στη σύνοδο κορυφής του Δεκέμβρη και να πούνε, εντάξει, αφού να πέσουν λίγο οι τόνοι τώρα, στο αφήσουμε για παραπίσω.
την ίδια ώρα που το ΡΕΤ σε λίγο θα έρθει και θα κάνει νότια του, το, δεν ξέρω, να μην είναι πολυελληνικό νησί, έρευνες. Λοιπόν, το αφήνω, το λέω σαν πληροφορία, το κρατάμε. Σωστό, σωστό, έχετε... σωστό. Λοιπόν, θα τα πούμε. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα το Μελά. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε, καθηγητή. Λοιπόν, πάμε στην πανδημία, πρόεδρε. Είπαμε πριν τη μονολεκτικά. Πώς διαμορφώνεται, εξαιρετικά κρίσιμη, πείτε το εσείς. Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση. Ναι. Είμαστε σε μια τάση αυτή τη στιγμή πιθανής μικρής επιπέδωσης, γιατί σίγουρα το κύμα φτάνει κάπου, κάνει μια μικρή επιπέδωση και μετά θα πέσει. Για την Δεν το ξέρουμε. Θα δούμε ξεκάθαρα στις επόμενες 5-6 ημέρες προς τα που πάει το πράγμα αυτό. Κάποια μικρή συρρήκνωση των αριθμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε θανάτους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δυσκολίες. Ακριβώς. Ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δυσκολίες στις μονάδες συντηρητικής θεραπείας. Δεν έχουμε φτάσει στη Θεσσαλονίκη, είμαστε στο 6%. Έχουμε μόνο 12 κενές. Η Αθήνα είναι στους 53 κενές. Έχουμε 53 Εντάξει. για COVID, αν χρειαστούμε. Για COVID. Μόνο για COVID σας μιλώ. Ναι. Αλλά θα έλεγα, κύριε Ταλαμάγκα, ότι τώρα πρέπει, δεν πρέπει να καθυστερούμε στη λήψη κάποιων μέτρων. Τώρα πρέπει να οργανωθεί η υπόλοιπη Ελλάδα. Είδαμε στην Θεσσαλονίκη τι έγινε. Η περιφέρεια της Αττικής, και με ενδιαφέρει διότι γνωρίζουμε καλά, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας. Έχει καλύτερα νούμερα στους τελευταίους 2-3-4 εβδομάδες. Ναι, να οργανωθεί και να προετοιμάσει τις εναλλακτικές λύσεις. Ιδιωτικές κλινικές, στρατιωτικά νοσοκομεία, δυνατότητες πληρότητα των μονάδων εντατικής θεραπείας. Άρα είστε υπέρ της επίταξης κλπ. Όχι, όχι. Δεν μου αρέσει η λέξη επίταξη. Προσωπικά, αν μου επιτρέψετε. Είναι, θα έλεγα, πολεμική μορφή. Και το λέτε, είστε και στρατιωτικός γιατρός. Στρατιωτικός, όχι. Εντάξει, και το εκτιμώ περισσότερο. Κάνουμε ένα πόλεμο τώρα, αλλά θέλουμε συνεργασία. Ωραία, πώς θα το πούμε, συστράτευση. Των ιδιωτικών κλινικών. Θα σας έλεγα κάτι πολύ πιο έξυπνο. Τι? ΣΔΙΤ. Συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Μία πιο έξυπνη λέξη. Και γιατί? Γιατί οι συνάδελφοι αυτοί, οι γιατροί, οι επιχειρηματίες, όλοι αυτοί, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ ειλικρινά στενοχωρήθηκα όταν έλεγα τον κύριο Σεφεριάδη που έλεγε ότι μα σε 24 ώρες να μετατρέψω την κλινική από κλινική είναι σε COVID. Είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Σαραφιανός, ο πρόεδρος της... Σαραφιανός, ναι, ακριβώς. Ο πρόεδρος των γιατί τώρα, κύριε Ταλαμάγκα, ιδιωτικών κλινικών. Ιδιωτικών κλινικών. Ναι. Τώρα, κύριε Ταλαμάγκα, στις επόμενες μία εβδομάδα οριοθετηθούν στο επιχειρησιακό σχέδιο αυτές οι 10 κλινικές στην Αθήνα και στις άλλες περιοχές της Ελλάδος, σε κάθε πόλη από μία ίσως. Μετά, να οριοθετηθούν πιθανώς πώς θα βοηθήσει ο στρατός. Εσείς τώρα είστε μέσα στις τηλεδιασκέψεις, δεν σας διακόπτω, αγαπητέ πρώτε κύριε Ψηταθείο. Υπάρχει τέτοιο σχέδιο και για την Αθήνα? Κοιτάξτε, κανονικά πρέπει να υπάρχει. Ναι, ναι. Υπάρχει. Είναι στο Υπουργείο Υγείας βέβαια και στο Υπουργείο Υγείας, ναι, το οποίο έχει διαλειτουργικότητα. Αλλά εσείς επειδή έχετε κάνει το σύστημα, το έχετε φτιάξει, πει, τη διαχείριση. Ακριβώς. Υπάρχουν τέτοια σχέδια, τα οποία όμως πρέπει να μπουν στη φάση της λεγόμενης άσκησης και προετοιμασίας. Δεν μπορεί να πας τελευταία στιγμή. Υποθέτω ότι κάποιοι θα έχουν κάνει αυτή την άσκηση. Ναι. Και εγώ το υποθέτω. Ναι. Και θα μου επιτρέψετε με όλο το σεβασμό απέναντι στη δομή του κράτους, θα ήμουν πολύ ευτυχής να το έβλεπα να διαλειτουργεί γρήγορα. Γρήγορα. Ναι. Όχι τελευταία στιγμή να πάμε να το κάνουμε. Σήμερα η απόφαση του Πρωθυπουργού να κάνει αορίστου χρόνου τους γιατρούς των μονάδων εντατικής θεραπείας ήταν εξαιρετική. Μάλιστα. Για την ψυχολογία των υγειονομικών. Ωστόσο όμως, αυτές οι ενέργειες πρέπει να γίνουν γρήγορα και να τις δούμε. Όπως καθυστερήσαμε, αλλά είδαμε στη Θεσσαλονίκη το νοσοκομείο, το Field Hospital, το οποίο ήταν ό,τι το ωραίο τρέχει η Ελλάδα στις στρατιωτικές μας υποδομές. Το 424. Βέβαια. Το 424 είναι ένα νοσοκομείο, όπως είχαμε ξαναπεί, εξαιρετικά καλό. Έχει δυναμικότητα το ίδιο μέσα του, κτηριακή. Ωστόσο, χτίζοντας και δίπλα, αναπτύσσοντας το νοσοκομείο εκστρατείας, το οποίο έχει όλες τις προϋποθέσεις. Από οδοντιατρίο μέχρι εργαστήρια μικροβιολογικά. Με θέρμανση, με τα πάντα. Ναι, με αυτό τα κοντέινερ. Το κάνει ο στρατός. Αυτό το έκανε ο στρατός. Το είχε αναπτύξει. Όχι, όχι. Αυτό τις προσθήκες τις έκανε ο στρατός. Στον περιβάλλοντα χώρο του 424. Γιατί? Για να υποστηρίζει το νοσοκομείο βάσεως, να υποστηρίζει το νοσοκομείο εκστρατείας. Με την έννοια της διαλειτουργικότητάς τους. Αυτό το είχαμε χρησιμοποιήσει ξανά στο Αφγανιστάν. Είναι εξαιρετικό υλικό. Το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Εσείς το ξέρετε γιατί το έχετε δουλέψει όλο το πλάνο. Εγώ το έχω επισκεφτεί. Το ξέρω το 424. Το απέξω. Την αίσθηση. Το απέξω. Και το μέσα και το απέξω. Ναι, το μέσα. Ναι. Μου δίνει μια αίσθηση ότι δεν χρησιμοποιείται μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή μου θυμίζει
παλιά νοσοκομεία σε κάποιες πριν πέσουν κάποια καθεστώτα. Δεν θέλω τώρα τέτοιες ώρες να μην τα αναφέρω. Δηλαδή, χωρίς να το σχολιάσω περαιτέρω, είναι σύγχρονο νοσοκομείο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, περνάς τους διαδρόμους, προχωράς, έρημοι, που είναι υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε οριακή μεν κατάσταση. Υπάρχουν αυτές οι εφεδρείες στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξαν οι κλινικές οι οποίες εντάχθηκαν, θα έλεγα, με ικανοποιητική διαδικασία. Αλλά στην Αθήνα δεν θα περιμένουμε τελευταία στιγμή όπως στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει από τώρα να οριοθετήσουμε ποιες είναι οι κλινικές, να τις ασκήσουμε, να δούμε το προσωπικό, να το εκπαιδεύσουμε, να το συντονίσουμε, να δούμε ακόμη και τα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας. Να γίνει μια προσομοίωση. Ακριβώς, προσομοίωση. Ναι. Πολύ ωραία η λέξη. Ακόμη και στρατιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα υπάρχει. Ναι, αλλά τέλειο. Δεν έχει γίνει το αντίστοιχο που γίνεται στο 424. Όχι. Δεν έχει γίνει. Γι' αυτό στην εκπομπή σας το λέμε ευθέως. Ξεκινήστε για την Αθήνα την προετοιμασία. Μην περιμένουμε πας τα Χριστούγεννα να τρέχουμε τελευταίες στιγμές. Μάλιστα. Το κρατάμε, αγαπητέ πρόεδρε Ευσταθίου. Πόσα τεστ έχετε κάνει σαν δομή, στη δομή που προείσαστε? Έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ, κύριε Ταλαμάγκα. Αυτή η ερώτηση. Τα PCR, πόσα έχετε κάνει? Τα PCR έχουμε αυτή τη στιγμή 8.496. Πείτε τι είναι κιόλας, γιατί πολλοί κόσμοι δεν ξέρει. Υπάρχει μία διαδικασία διαγνωστική. Ναι. Στο να μπούμε σε μία μονάδα η οποία έχει ηλικιωμένους 50, 60, 80. Και 20 εργαζόμενους, κάνουμε πλήρης τεστ και μάλιστα ειδικά στις δομές αυτές τις ευαίσθητες, έχουμε πάει 3 φορές. Έχουμε πάει 989 άτομα την πρώτη φορά, 1893 στο δεύτερο κύμα. Ναι. Είναι η λεγόμενη περιοδικότητα. Δεν πήγαμε μία φορά την άνοιξη, αλλά έχουμε ξαναπάει και ξαναπάει. Αυτά τα τεστ γίνονται με ρινοφαρυγγικό δείγμα, το PCR έτσι λέγεται, ναι. Είναι μοριακή τεχνική, είναι ό,τι το καλύτερο. 100%, 99% ακρίβεια θετικού, 99% ακρίβεια αρνητικού. Πλησιάζει το 100%. Αυτή η διαγνωστική διαδικασία μας έδωσε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε. Πρώτον, συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΔΗ. Με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας είναι άμεση συνεργασία μας. Mm. Δηλαδή, θα μιλήσουμε κάθε δεύτερη μέρα, θα δούμε πού θα πάνε αυτοί, θα μας πούνε πρόταση που θα πάμε εμείς, θα συνδυάσουμε την δομή της περιφέρειας με τις αναγκαιότητες της Αττικής ολόκληρης και ξεκινάμε και δουλεύουμε συνεχώς πάνω στο αυτό που λέγεται επιδημιολογική προσέγγιση και διαγνωστική προσέγγιση της πανδημίας. Εσείς κάνετε όλο το σχεδιασμό και μετά όλα μετράνε στον ΕΟΔΗ. Εμείς κάνουμε το σχεδιασμό, συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΔΗ, μας λέει ο ΕΟΔΗ κατά τη γνώμη τη δική του στον εθνικό σχεδιασμό που δεν μπορεί να πάει, καλύπτουμε αυτές όλες τις τρύπες και πάμε και σε μέρη που εμείς εκτιμούμε ότι είναι επικίνδυνα. Και μέχρι αυτήν την ώρα, χτυπήσω ξύλο, τα έχετε πάει καλά στην ευρύτερη περιοχή. Είναι μεγάλη προσφορά. 110.000 τηλέφωνα στα οποία έχουμε τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει άλλο τηλεφωνικό κέντρο. Να γίνω τώρα λίγο αιχμηρός. Αυτό που έκανε η περιφέρεια εδώ στην Αθήνα, γιατί δεν το έκανε η αντίστοιχη περιφέρεια στη Θεσσαλονίκη? Ιστορικά, κύριε Ταλαμάγκα, θα είναι και το δικό μου το ερώτημα αυτό. Ναι. Εγώ θα σας απαντήσω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Ότι ο Πατούλης είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, είναι περιφερειάρχης, τα ξέρετε, τα θέματα είναι στο. Εντάξει. Ναι. Θα έπρεπαν τουλάχιστον τρεις. Ο δυτικός σας δεν το ξέρει. Αλλά γιατί όμως? Τρεις ή τέσσερις περιφέρειες στην Ελλάδα που είναι μεγάλες και έχουν και ιατρικούς συλλόγους μεγάλους, θα έπρεπε να συγχρονιστούν, να δουν το μοντέλο, να συζευθούν. Αυτό κάναμε εμείς αυτή τη στιγμή. Να συζευθούν και συγχρόνως να διαλειτουργήσουν για την περιοχή τους. Την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, τα Ιωάννινα, την Κρήτη. Θα έπρεπε να είχαν κάνει αυτά τα πράγματα. Δράμα, γίνεται χαμός. 53χρονα σήμερα, νοσηλεύτρια, χάθηκε. Ναι. Εμβόλια. Εμβόλια. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι καλό για τα εμβόλια. Ναι. Ακούμε συνέχεια όλες τις μέρες αυτές εμβόλια. Αυτή τη στιγμή, παγκόσμια, υπάρχουν τα εξής εμβόλια. Υπάρχει της AstraZeneca, από το Oxford University. Υπάρχει το BioNTech της Pfizer, υπάρχει το Moderna, το οποίο σήμερα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα κάνει τη δόση τους από αυτό, δεύτερο αμερικανικό, καλύτερο με το προηγούμενο, 95% ακρίβεια. Ναι. Φανταστείτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ένα έχει ένα μειονέκτημα το ψυγείο, θέλει 70 βαθμούς ψυγείου για να διατηρηθεί. Της το άλλο, της Pfizer. Ναι. Το άλλο είναι με 50 βαθμούς. Αλλά το ένα έχει 94,5, το Moderna, και το άλλο 95%. Ωραία. Κοντά είναι. Εμείς ποιο θα... Πέντε εμβόλια. Ναι. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κατάσταση την οποία θα λέγαμε ότι είναι καλή. Ακόμη και το ρωσικό. Έχει και αυτό φτάσει περίπου στο 92%, το Sputnik. Ναι, απλά εμείς, δεν αγοράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ρωσικό. Εμείς ήδη έχουμε κάνει τις προμήθειές μας. Εμείς έχουμε κάνει ήδη τις προμήθειές μας με την AstraZeneca, με την Pfizer, με τη Moderna. Κλείσαμε σήμερα. Ναι. Πάνω από 300 και εκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γύρω στα 360 εκατομμύρια κόσμος.
Έχουμε καλύψει τα νούμερά μας και θα τα καλύψουμε ακόμη περισσότερο. Εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής. Στο ότι η παράδοση αυτών όλων των εμβολίων θα γίνει συγχρόνως σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι καλό. Είναι το πρώτο καλό το οποίο έχουμε στην πανδημία αυτή. Δεν το είχαμε στην πανδημία ή τα 1-1. Ο καθένας πήγαινε και έπαιρνε μόνος του. Ναι. Και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να καλύψουμε τον κόσμο, να καλύψουμε τις ευπαθείς ομάδες με μια λογική η οποία την γνωρίζουμε, την έχουμε ανακοινώσει πώς θα προσεγγίσουμε αυτά τα πράγματα και να δώσουμε τη δυνατότητα σε όποιον θέλει, γιατί είναι προαιρετικό, από εκεί και πέρα στον κόσμο να το κάνει. Θα ανεβάσουμε την ανοσία της αγέλης με αυτό. Αυτό είναι βέβαιο. Έτσι ώστε να πάμε το καλοκαίρι με μια ανάσα, με μια ηρεμία και εμβόλιο και πτώση των κυμάτων. Μάλιστα. Τώρα, πρόεδρε και γιατρέ, θα το έχετε ακούσει κι εσείς ότι υπάρχει μια καχυποψία. Δεν θέλω εγώ να πω ότι διαμορφώνεται τάση. Και αν διαμορφώνεται, δεν ξέρω και δεν την έχουμε μετρήσει αυτήν. Υπήρχε μια μέτρηση σε μια δημοσκόπηση, ένα ερώτημα. Αλλά λίγη σημασία έχει. Ναι. Κάποιος μας παρακολουθεί τώρα θα πει, εντάξει, το λέει, το λένε ο κόσμος. Γιατί να κάνω πρώτος το εμβόλιο. Αν έχει πάρει ενέργειες, το έχετε ακούσει κι εσείς. Σε αυτό τι απαντάμε. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Μην ξεχνάτε ότι πριν μερικά χρόνια το υγειονομικό προσωπικό το οποίο έπρεπε να κάνει εμβόλια, λόγω της κατηγορίας του, χειρουργοί, διάφοροι νοσηλευτές κτλ., δεν ξεπερνάγαν το 10%. Μετά από καλή ενημέρωση, κάποια στιγμή φτάσαμε στο 30% για άλλα εμβόλια. Είτε λέγεται γρήπη, είτε λέγεται πνευμονιόκοκος, είτε λέγεται υπατήτιδας, το οποίο τα χρησιμοποιούμε και τα θέλουμε εμείς οι γιατροί. Η αντίδραση του κόσμου είναι διότι πάντοτε υπήρχαν πιθανώς κάποια περιστατικά, γιατί τα εμβόλια είχαν μια αποδοτικότητα και μια ασφάλεια 60%, 70%. Ναι, ναι. Πάντοτε υπήρχαν πιθανώς κάποια περιστατικά τα οποία ενοχλούσαν ότι κάτι είχε συμβεί στο 1 εκατομμύριο, στο μνένανε. Και γι' αυτό το λόγο ποτέ το κράτος αλλά και η κοινωνία ολόκληρη δεν επέβαλε την έννοια των μικροβίων. Έχει ισχυρή σύσταση, αλλά δεν την επέβαλε. Ναι, υπάρχουν τα ερωτήματα αυτά. Και κύριε Ταλαμάγκα, θα υπάρξουν και στην περίπτωση αυτή. Ναι. Όμως, όταν αυτή τη στιγμή χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, θέλω να πιστεύω το ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα το δει με σοβαρότητα και θα εμβολιαστεί. Μάλιστα. Τώρα, κορονοϊός μεταλλάξης και συνδυασμός με τον ιό της γρίπης. Με τις μεταλλάξεις που παρουσίαζε ο ιός της γρίπης. Ιανουάριος. Τέλος Δεκεμβρίου. Τι? Εκεί θα ξεκινήσει το τρίτο κύμα. Το τρίτο κύμα. Το τρίτο κύμα του κορονοϊού. Του κορονοϊού, το οποίο μέσα θα έχει πρόβλημα. Μετά τις 15 Γενάρη. Μετά τις γιορτές. Εκεί να το υπολογίσουμε. Ναι. Τώρα, αν κάνει την πτωτική του πορεία, θα θελήσουμε 2-3 εβδομάδες πτωτική πορεία. Ναι. Και μετά μπαμ, θα μας ξαναδώσει. Αυτά που λέγονται ότι θα πάμε, θα ανοίξουμε κάπως γιατί. Με την οικονομία εδώ, κάποια να δούμε βέβαια γιατί είναι όλα συγκεκριμένα. Κύριε Ταλαμάγκα, θα σας πω κάτι σαν διαχειριστής κρίσεων και βλέποντας τη διαχείριση μιας κρίσης συνολικά, θα πω τη λέξη ολιστικά, ναι, πρέπει να δούμε την ψυχολογία του κόσμου. Δεν μπορούμε να φτάσουμε την κοινωνία στα άκρα μέσα στα πλαίσια ενός lockdown, το οποίο θα μας τρελάνει όλους. Κάπως, όταν δούμε ότι υπάρχει μία πτώση, κάπως να ελαττώσουμε κάποια μέτρα και ξανά πάλι να τα ξαναπάρουμε. Και ξανά να σηκώσουμε το βάρος του τρίτου κύματος. Ναι, θα σηκώσουμε το βάρος γιατί είναι. Δεν μπορεί να μην περάσει, να μην έρθει το τρίτο κύμα. Εκείνο που πρέπει να αυξήσουμε όμως όλο αυτό το διάστημα είναι τη σοβαρότητα την ατομική, ο καθένας ατομικά να το προσέξει αυτό το πράγμα και τα μέτρα η πολιτεία να τα προσέξει λίγο περισσότερο. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι λίγο πιο αυστηρή η πολιτεία. Παράδειγμα, τηλεεργασία. Ας την κάνουμε λίγο μεγαλύτερη. Δεύτερο, τηλεπρομήθεια. Εντάξει, δεν πήραμε να πηγαίνουμε τώρα αυτή τη στιγμή στο Βασιλόπουλο και να έχει μέσα. Στο Χ Βασιλόπουλο. Ναι. Κακώς ανέφερε στο δεν πειράζει, το ναι. Και να έχει μέσα 100 πολίτες. Όχι. Πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός. Έχουμε δει ότι στα σούπερ μάρκετ υπάρχει μεταδοτικότητα. Να το προσέξουμε. Να το ελέγξουμε. Λέμε ελέγχουμε τις κυλήσεις. Ωραία. Σήμερα το πρωί κατέβαινα την Κηφισίας και υπήρχαν περίπου 6.000 αυτοκίνητα. Σε μια κανονική μέρα χωρίς lockdown υπήρχαν 4.000 αυτοκίνητα. Ναι. 6.000 άτομα έχουν χαρτάκι και δικαιολογούν που πάνε. Και με κλειστά τα σχολεία. Ακριβώς. Κάπως να αυξήσουμε τα μέτρα. Να υπάρξει σοβαρότητα στον κόσμο για να περιορίσουμε την έναρξη και την ύψωση του τρίτου κύματος. Απλά υπάρχει και κόπωση και είναι κατανοητό και το λέτε και εσείς. Πρέπει να το προσέξουμε σαν έθνος. Να το προσέξουμε στις αποφάσεις μας. Ο μέσος Έλληνας, η γυναίκα, ο άντρας, το παιδί, ο παππούς, η γιαγιά υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Ταλαιπωρούνται. Η κοινωνικότητα έχει χαθεί. Κάτι άλλο. Εδώ, ενώ τώρα, αυτή την ώρα, το βράδυ 12 με 2 μας επανάληψη, τώρα η ώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά, υπάρχει σφοδρή χιονόπτωση στη Δύρφη, στην Εύβοια, στο βουνό, στην
και κατεβαίνει προς τα κάτω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί περιμένουμε, οι μετρολόγοι είπαν, γιατί έχουμε καταντήσει και πέρα από γιατροί έμεσα, έχουμε γίνει μετρολόγοι, έχουμε γίνει... λένε ότι έρχεται κύμα κακοκαιρίας, κυρίως όχι τόσο με βροχές, όσο χαμηλές θερμοκρασίες. Θα πέσει κρύο. Αύριο μεθαύριο κρύο. Στους η 6 θερμοκρασία έξι βαθμούς με 7. Αυτό πόσο, να ακούσαν από τα δικά σας χείλη ο κόσμος, πόσο πρέπει να προσέξει σε σχέση με τον κορονοϊό. Ακριβώς. Δηλαδή, μην αρρωστήσει, μην κρυονολογήσει. Το ότι, ναι. Το ότι η πτώση της θερμοκρασίας ευνοεί τη μεταδοτικότητα. Μην δημιουργηθούν άλλα θέματα, ναι, που... Θα ξεκινήσει η γρήπη. Ναι. Θα ξεκινήσει το κοινό κρυολόγημα. Θα έχουμε δηλαδή κάποιες κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι θα νοσήσουν και εκεί που ήταν υγιείς και είχαν καλό αμυντικό σύστημα ώστε να αντέξουν μια πιθανή, θα λέγαμε, μετάδοση του ιού, του κορονοϊού, τώρα θα βρεθούν σε μειωμένη κατάσταση. Και εκεί τα πράγματα θα τα δούμε στους αριθμούς των θανάτων. Μάλιστα. Τώρα, πριν πάμε στον, μην το ξεχάσω, στον κείμενο το λογοθέτη για να μας δώσει τα στοιχεία της Κίνας, γιατί το είπατε κύριε Ευσταθίου πριν, ήταν σοκαριστικό το Σάββατο. Δηλαδή, έβλεπα την έκφραση ενός προσώπου, επιστήμονας, όταν ακούστηκε η είδηση, οι νεκροί πέρασαν άνω των 100 ατόμων. Δηλαδή, αυτό το σοκ, πώς θα το ξεπεράσει η κοινωνία? Δηλαδή, το Σάββατο είναι η πρώτη φορά που ακούσαμε 100... 100 τόσα άτομα. Ναι. Τεράστιο το νούμερο. Τεράστιο. Και σήμερα. Δύο δηλαδή... πράγματα τα οποία μπορώ να πω, ναι, αν δεν, απλώς συγκριτικά θα έλεγα που είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Ναι. Ο μέσος όρος θανάτων παγκοσμίως είναι 162 θάνατοι, 2. Παγκοσμίως, ο μέσος όρος. Ο μέσος όρος 162? 2. Η Ελλάδα στην Ευρώπη... Σε πόσο θάνατοι, χρονικό διάστημα, την ημέρα. Σε 24 ώρες. Σε 24 ώρες. Δηλαδή πεθαίνουν 162 άτομα. Ακριβώς. Σε μια μέρα. Η Ελλάδα είχε συγκεκριμένα, στον κόσμο ολόκληρο, έχει την 94η θέση. Ναι. Με 79,2 θανάτους. Και στην Ευρώπη έχει την 21η θέση στις 27 χώρες. Προσέξτε, χαμηλά. Χαμηλά. Δεν το λέω να ανακουφίσουμε το 109 που ακούσαμε ή το 105. Έχω να πω το εξής, ότι πάνω από μας, μέσα στην Ευρώπη στις 27 χώρες, οι 21 χώρες, οι 20 χώρες έχουν περισσότερους θανάτους από μας. Το πολεμάμε. Πώς εξηγείται αυτό? Διότι στις άλλες χώρες, για πολλούς λόγους, ναι, τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν δεν ήταν έτσι όπως έπρεπε να ληφθούν, δεν ήταν γρήγορα, δεν ήταν αυστηρά. Τώρα τρέχουν στην Αγγλία να αυστηροποιήσουν κάποιες καταστάσεις. Σε άλλες χώρες γλεντάγαν ακόμη, βγαίναν έξω. Ναι. Δηλαδή, εμείς και πάλι πήραμε κάποια μέτρα. Ναι. Ίσως θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάρει λίγο νωρίτερα. Αν θυμάστε, είχαμε υπολογίσει εκείνη τη βδομάδα, μήπως ξεκινάγαμε λίγο νωρίτερα, τον Νοέμβριο, που κάναμε το lockdown, το είδαμε να ανεβαίνει και το κάναμε μια εβδομάδα μετά. Ναι. Αυτά όλα που σας λέω είναι ενδεικτικές παρατηρήσεις και σχολιασμοί. Σε κάθε περίπτωση, 20 χώρες πριν από εμάς βιώνουν πολύ πιο δύσκολες τις συνθήκες του αριθμού των θανάτων την ημέρα. Δηλαδή, την βιώνουμε κι εμείς. Τώρα είναι λίγο μακάβριο έτσι όπως θα το πω, αλλά υπάρχει περίπτωση να ξυπνήσουμε. Δεν θα ξυπνήσουμε και θα το δούμε το απόγευμα, γιατί που βγαίνουν τα στοιχεία. Δηλαδή, μπορεί να δούμε καμιά μέρα και άλλα νούμερα, 200 και 300. Δεν το ξέρει κανένας. Κύριε Ταλαμάγκα, κρατήστε αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν θα μπορέσει να σας πει, επιστήμονας, στο εάν θα χρειαστεί να κάνουμε πάλι peak και down, κανείς δεν το ξέρει. Εκείνο που ξέρουμε, ότι αυτό επηρεάζεται από την ωριμότητα των ατόμων να εφαρμόσουν τα μέτρα και από την διάθεση της πολιτείας να είναι λίγο πιο αυστηρή από ό,τι είναι τώρα. Αυτά τα δύο είναι που εντοπίζω προσωπικά για μια καλή διαχείριση κρίσης στη φάση αυτή. Μάλιστα. Και πάνω απ' όλα, προετοιμασία. Μην φτάσουμε, κύριε Ταλαμάγκα, στην Αττική να υπάρχει πρόβλημα και να ψαχνόμαστε τελευταία στιγμή να βρούμε τις κλινικές και να βρούμε τις χώρες. Αυτό ήταν ξεκάθαρο, το έχετε πει προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχετε πει και για το 401 στατιωτικό νοσοκομείο. Υπάρχει και άλλο νοσοκομείο. Και για τα άλλα νοσοκομεία. Κύριε Ταλαμάγκα, δεν θα το ονομάσουμε, γιατί είναι θέμα της πολιτείας. Υπάρχει άλλο νοσοκομείο. Και άλλου σώματος. Υπάρχει άλλο νοσοκομείο μέσα στην περιοχή της Αττικής, εξαιρετικό, που μπορεί να βοηθήσει με πάνω από 120 με 150 κρεβάτια. Μάλιστα. Αλλά στα δει η πολιτεία. Και δεν έχει γίνει προσομοίωση ακόμα, να το επαναλάβω. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Πάμε στον κείμενο το λογοθέτη. Στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής. Καλησπέρα, Κίμωνα. Καλησπέρα, Φλή. Έχουμε ένα συμβάν αυτή την ώρα σε εξέλιξη στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, λίγο μετά το μόλι του Αγίου Δημητρίου, με κατεύθυνση προς Γλυφάδα. Ναι, πτώση ανατροπή μοτοσυκλέτας.
Είχε γίνει ανάσχεση της κυκλοφορίας για αρκετή ώρα, είχε συγκεντρωθεί δύναμη της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή τη στιγμή τα οχήματα έχουν πάει στην άκρη, στην αριστερή λωρίδα και σιγά σιγά έχει αποσυγχωρηθεί η κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο. Όμως ακόμα είναι κατηλημένη η αριστερή λωρίδα και είναι το συμβάν σε εξέλιξη. Είδες τον αναβάτη να σηκώνεται? Παρατηρούσαμε το συμβάν, τον αναβάτη τον ανασύρανε στην άκρη. Δεν μπορούμε να έχουμε πολλές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του. Ελπίζουμε να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είναι καλά, ναι. Αλλά επαναλαμβάνουμε ακόμη μια φορά ότι στο άδειο σχετικά οδικό δίκτυο χρειάζεται χαμηλές ταχύτητες και ιδιαίτερη προσοχή. Γενικότερα. Ναι, συγγνώμη. Γενικότερα η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά στο οδικό δίκτυο και χθες και σήμερα. Όλα δείχνουν ότι κινούμαστε σε ρυθμούς lockdown, η κίνηση είναι πολύ χαμηλή. Χαμηλή, γιατί υπάρχει αίσθηση, συγγνώμη, μας το είπε και ο Πάνος Ευσταθίου πριν, και συνάδελφοι που ήρθαν από το ποτάμι νωρίτερα, γίνονταν χαμός σήμερα. Έχω αυτή την αίσθηση, είναι κάτι περιστασιακό. Εσύ που βλέπεις τα νούμερα, έχεις δει κάποια αύξηση? Έχουμε μία αύξηση της τάξης του 15 με 20% σε σχέση με το πρώτο lockdown, ακόμα και σήμερα και στη χθεσινή ημέρα. Όμως, αν το συγκρίνουμε με την προηγούμενη εβδομάδα που καταγράψαμε πολλές συμφορήσεις και πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα, από τη ξημερώματα της Δευτέρας μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουμε καταγράψει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Υπάρχει σε κάποιους δρόμους κάποιες ώρες αυξημένη ροή, αλλά σκεφτείτε ότι το πρωί ο Κηφισός και σήμερα και χθες ήταν απροβλημάτιστος. Δεν είχαμε κόκκινο πουθενά. Οπότε κατανοητό. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι πιο χαμηλό το δίκτυο. Επίσης, αν έχουμε ένα δευτερόλεπτο, να πούμε ξανά ότι όπως ανήγγειλε χθες ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Παντώλης, ξεκίνησε η τοποθέτηση νέων LED φωτεινών σηματοδοτών στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Σήμερα ήδη έγινε ο κόμβος που βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο και αυτή η διαδικασία θα είναι σε εξέλιξη. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στο παραλιακό μέτωπο με κατεύθυνση προς την Γλυφάδα, διότι θα έχουμε αντικατάσταση φωτεινών σηματοδοτών. Λοιπόν, και μόνο να σε ευχαριστήσουμε, θα τα πούμε και αύριο. Πρόεδρε, μερικά ερωτήματα τηλεθεατών. Τώρα, λέει, τι σημαίνει ότι έχω έρθει σε επαφή με τον ιό, λέει η φίλη εδώ από τη Γλυφάδα. Ναι. Να τα κλείσουμε παρακαλώ λίγο το Skype του αδέλφου. Υπάρχει, σημαίνει επαφή με τον ιό. Είσαστε σε μία συγκέντρωση, είναι 5-6 άτομα, ας πούμε, 7, και ένας έχει κορονοϊό. Πάσχει από την νόσο. Έχει κολλήσει ναι, αναφέρει και ένα περιστατικό. Έχει κορονοϊός. Ναι, υπάρχουν δύο πειρατότητες. Ναι, υπάρχουν δύο δυνατότητες. Μία να είναι. Αλλά έχει περάσει λέει, μία εβδομάδα. Τι κάνω? Ναι, ένα λεπτό. Ναι. Υπάρχει μία περίπτωση αυτός που ήρθε σε επαφή με αυτόν, αυτός να ήταν και να μην το κατάλαβε και να ήταν ασυμπτωματικός. Ή το να ήταν έξω με κορονοϊό και να είχε κάποια συμπτώματα σημαίνει ότι έπαθε το τεστ και ο ίδιος παραβίασε την καραντίνα. Εάν έρθει σε επαφή με έναν κορονοϊό. Υπάρχουν τριών ειδών επαφές όπως έχουν χωριστεί. Είναι η πολύ κλειστή επαφή, η μεσαία επαφή και η ελαφριά επαφή. Ναι. Εάν δηλαδή φορούσε τη μάσκα της και είχε και αυτό τη μάσκα και ήταν σε μια απόσταση της τάξης των 3 μέτρων, η πιθανότητα να κολλήσει είναι 10%. Νομίζω ότι από το μήνυμα ήταν πιο χαλαρά τα μέτρα στον εσωτερικό χώρο. Υπονοεί μάλλον. Οπότε αν ήταν πιο χαλαρά μάσκες, τα μέτρα και δεν είχε μάσκες κτλ. Αλλά λέει έχει περάσει μία εβδομάδα. Το ότι έχει περάσει μία εβδομάδα και δεν είχε εμφανίσει τα συμπτώματα συνήθως τα εμφανίζει 4 μέρες. 3-4, 5 μέρες. Μία εβδομάδα. Είναι τυχερή. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να αναφέρουμε ποια είναι τα άτομα υψηλού κινδύνου για τον υψηλού κινδύνου επαφές. Οι ευπαθείς ομάδες είναι όλα τα άτομα όπως έχουν καθοριστεί και από το Υπουργείο Υγείας. Άτομα τα οποία βρίσκονται σε άνοσο καταστολή, άτομα μεγάλης ηλικίας, άτομα με παθήσεις όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης που κάνουν ινσουλίνες, άτομα που έχουν υπερτασικά, άνθρωπα που είναι καρδιοπαθείς, άνθρωποι που καπνίζουν. Οι καπνιστές έχουν επικινδυνότητα. Και έχουν και χαπ. Και χαπ, ναι. Χρονική αναπνευστική ανεπάρκεια. Όλες αυτές οι ομάδες των ανθρώπων, τα οποία βρίσκονται κάτω από κάποια φαρμακευτική αγωγή και κάποια δυσκολία στην αναπνευστική τους λειτουργία, είναι οι ευπαθείς ομάδες. Πάνω απ' όλα, οι ηλικιωμένοι. Σίγουρα.
Συγγνώμη που γινόμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά πρέπει συνεχώς έχουμε αποφασίσει, γιατί θέλω να είμαστε και χρηστικοί, να αναφέρουμε αυτά τα πράγματα. Μπορεί να τα έχετε ακούσει κάποιες φορές, αλλά κάποια ακόμα και δύο, ένας, να μην τα έχει ακούσει, νομίζω αυτή την ώρα. Πολύ καλά κάνετε, κύριε Ταλαμάνια. Γιατί είναι πολύ κρίσιμο. Η επανάληψη είναι η μήτρη της μαθήσεως. Και είναι κρίσιμο το επόμενο διάστημα της επόμενης εβδομάδας. Δύο εβδομάδες ακόμα. Δύο εβδομάδες ακόμα. Λοιπόν, πόσο ο φίλος εδώ από τη Θήβα, ποιος είναι ο χρόνος επόασης για την εμφάνιση της νόσου? Σε 3-4 μέρες πρέπει να εμφανιστεί η νόσος. Εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα. Εάν εμφανιστούν τα συμπτώματα, τα οποία είναι ο πονοκέφαλος, η δυσοσμία, αν είναι η αγευσία, οι διάρειες, η μεγάλη κόπωση, ο πόνος στο σώμα ολόκληρο, η δυσκολία στην αναπνοή. Αλλά μπορεί να μην εμφανιστούν αυτά και να είναι ασυμπτωματικός κανείς. Και να διαδράμει όλη την ιστορία αυτή χωρίς κανένα σύμπτωμα. Η λεγόμενη ασυμπτωματική. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό. Mm. Και εκεί είναι το πρόβλημά μας. Γιατί αυτοί κάνουν βόλτες και μεταφέρουν τον ιό. Λοιπόν, από τον φίλο από τον Ασπρόπυργο Αττικής, έχω πυρετό, πού να απευθυνθώ? Θα απευθύνετε στις υπηρεσίες. Αν έχει πυρετό, ναι. Ο πυρετός μπορεί να είναι για πολλούς λόγους. Μια ουρολίμωξη. Σωστά. Μια κοινοκριολόγημα. Ναι. Μια γρήπη. Μπορεί να έχει πυρετό για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ναι. Και να μην είναι ο COVID. Σε αυτή την περίπτωση, σε ένα κέντρο υγείας ή στον οικογενειακό του ιατρό. Να τον δει, να τον εξετάσει, να τον ακούσει, να δει το ιστορικό του για να δούμε ο πυρετός από πού έρχεται. Ή να πάρει και στο τηλέφωνο του ΕΟΔΗ, να βρούμε και το τηλέφωνο του ΕΟΔΗ να τα αναφέρουμε. Το 1110 να πάρει. Το 1110 της περιφέρειας Αττικής. Περιφέρειας της Αττικής. Θα υπάρχουν 11-10, 53 γιατροί, μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να ρωτήσει. Και από εκεί θα το, να το βάλουμε, κύριε Διαμαντόπουλε, και σε ένα τιτλάκι από κάτω το 1110 που να το βάζουμε συνεχώς. Λοιπόν, πώς μπορώ να προφυλαχτώ όταν, να αναφέρετε κάποιες οδηγίες πάλι. Πώς μπορεί να προφυλαχθεί COVID, κανείς. Ναι. Οι βασικές οδηγίες είναι απόσταση, ναι. Σε οποιαδήποτε μάσκα. Μορφή επαφής, μάσκα, εάν είναι πάνω από, κάτω από ένα μέτρο, να έχει οπωσδήποτε τη μάσκα. Αν είναι στα 5 μέτρα και είναι σε οικογενειακή δομή, δηλαδή είναι η μάνα του πατέρα του που ζουν μαζί και είναι εντάξει, εντάξει, μπορεί να μην τη χρησιμοποιήσει τη μάσκα μέσα στο σπίτι. Βγήκε έξω, μάσκα. Συνεχώς. Απόσταση και απολυμαντικά στα χέρια. Αυτά που καθαρίζουμε τα χέρια μας. Και να τα πλένουμε τα χέρια μας, όχι μόνο τα απολυμαντικά, να τα πλένουμε. Από εκεί και πέρα, βάζω μέσα και προσέξτε, προσοχή στα σούπερ μάρκετ. Μόνο εκεί που πρέπει, το όταν πρέπει και όσο πρέπει. Για το σούπερ μάρκετ, όχι, γενικά το έχετε πει 2-3 φορές. Βεβαίως. Γιατί είναι ένα χώρο που πηγαίνει κόσμο, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό το σούπερ μάρκετ. Προσωπικά βλέπω και από τις εκτιμήσεις που κάνουμε στο κέντρο επιχειρήσεων ότι στη φάση αυτή είναι ένας από τους κύριους χώρους της υπερμετάδοσης. Μάλιστα. Τώρα. Γιατί δεν υπάρχουν τα μαγαζιά, τα εστιατόρια, δεν υπάρχουν τα σχολεία, δεν υπάρχουν τίποτα. Είναι ο μόνος χώρος που μαζεύονται. Λοιπόν, η φίλη από το Παλαιό Φάληρο αναφέρει ότι διάβασα κάπου. Ότι το καλοκαίρι στο χώρο του ασανσέρ, ζω σε εξαόρροφη πολυκατοικία, ο ιός ζει μισή ώρα, ενώ τώρα διάβασα κάπου, αναφέρει ότι ο ιός ζει μέσα στο χώρο του ασανσέρ 4 με 5 ώρες. Είναι αλήθεια? Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Το ασανσέρ. Προφανώς εννοείται, επειδή έχει αλλάξει θερμοκρασία, έγινε χειμώνας. Ναι, ναι. Θα σας πω κάτι. Το ασανσέρ, αν ο ιός ζει μέσα, δεν ζει στον αέρα. Ζει πάνω στις επιφάνειες τις οποίες πιθανώς να φτερνίστηκε κάποιος. Οι επιφάνειες οι οποίες υπάρχουν μέσα στα ασανσέρ σε ένα 90% είναι μέταλλα. Και τα άλλο ένα 10% μπορεί να είναι σκανθρέφτης ή οτιδήποτε άλλο. Ζει ο ιός πάνω στις επιφάνειες αυτές. Το ασανσέρ θεωρείται επικίνδυνο. Εδώ όμως έχουμε να σας πω το εξής. Ήδη έχουν υπάρξει μελέτες και εργασίες ασανσέρ με αντιμικροβιακό χαλκό, οι οποίες προστατεύουν. Διότι ο αντιμικροβιακός χαλκός κρατάει γύρω στις 2 ώρες ό,τι να υπάρξει. Που σημαίνει ότι μετά από κάθε 2 ώρες το ασανσέρ και κυρίως τη μισή ώρα μέσα δεν υπάρχει. Αυτό μικρόβιο. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει και είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε. Θα το δούμε. Και μάλιστα τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη μεγάλη εταιρεία, ελληνική εταιρεία. Μεγάλη εταιρεία. Αλλάζει και βάζει. Έχει φτιάξει το πρώτο αντιμικροβιακό της ασανσέρ. Και δήμοι έχουν βάλει. Και ναι, είναι στη φάση που τα αντιμικροβιακά ασανσέρ ξεκινάνε. Και αυτό είναι σημαντικό για μας. Πείτε πάλι τι κάνει ο χαλκός, τι ιδιότητα έχει ο αντιμικροβιακός χαλκός. Οι επιφάνειες από το χαλκό, που είναι από αντιμικροβιακό χαλκό, όταν επάνω υπάρξουν ή και μικρόβια, στις 2 περίπου ώρες τα εξαφανίζει. Έχει μια ιοκτώνο δράση και μικροβιοκτώνο δράση, τα ιόντα του χαλκού, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι επιφάνειες που είναι επικίνδυνες για μας για τη μεταφορά των μικροβίων και των ιών, στην περίπτωσή μας ακόμη και του κορονοϊού. Τότε μας προστατεύουν με την έννοια της διαδικασίας. Φανταστείτε το, αυτό θα έλεγα, τι να σας πω, να φανταστείτε ότι σε ένα λεωφορείο
αν είχαμε όλες τις λαβίδες και όλες τις κολόνες τις είχαμε με τη μικροβιακό χαλκό που το έχουν οι ξένοι, τα έχουν φτιάξει, πόσο σημαντικό θα ήταν το ασανσέρ που είπαμε προηγουμένως και πόσες άλλες δομές. Εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπάρχουν μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες είναι επιχαλκωμένες φουλ με εξαιρετικά αποτελέσματα. Θα μιλήσουμε όμως άλλη φορά για αυτά. Τώρα, η φίλη εδώ αναφέρει, εγώ έχω μαραστάζω, εμφυλόζω, αναφέρει μεγάλο και έχω γάτες. Κινδυνεύουν οι γάτες μου ή όχι, λένε ότι στα ζώα δεν υπάρχει. Έτσι, όχι. Μέχρι τώρα αυτές τις ενδείξεις έχουμε. Αρκεί να έχει καθαριότητα η κανονική να υπάρχει. Άλλος φίλος από την. Δεν έχει σημασία, από την Αίγινα νομίζω. Λοιπόν, λέει ότι το μεσημέρι αναφέρει ένα ολόκληρο περιστατικό γιατί είναι μεγάλο. Φταρνίστηκε κάποιος πάνω μου. Ένιωσα ότι τα σταγονίδια. Εντάξει, μπορεί να συμβεί και αυτό στη ζωή. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω. Εντάξει. Όχι πανικό. Κύριε Ταλαμάγκα, αν αυτό που φταρνίστηκε. Μην φτάσουμε τώρα. Έχει, χρυσό, προσέξτε. Αν αυτό που φταρνίστηκε. Έχουμε θέμα. Έχει κορονοϊό. Έχουμε θέμα. Τον πήρε τον κορονοϊό 100% τώρα που μας ακούει. Τον πήρε 100%. Αν φταρνίστηκε. Άρα, πάνω. Πρέπει να πάρει το 11, να το πείτε να πάρει πάλι. Το 11-10 και να πάρει δώσουμε... οδηγίες. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει να προσέχει να μην φτερνίζονται οι άλλοι επάνω του. Και αν δεν τους ξέρει, βέβαια. Γιατί αν ήταν η γυναίκα του. Έτυχε, τώρα περιγράφηκε ένα περιστατικό εδώ, νομίζω ότι έγινε και επεισόδιο. Αλλά μην το σε αυτό. Λοιπόν, πάρτε το 11-10 για να νιώσετε καλύτερα. Άλλος φίλος από το Λαύριο αναφέρει ότι στο τέλος θα γλιτώσουμε από τον κορονοϊό και θα αρχίσουμε να παίρνουμε άλλα φάρμακα για την ψυχική υγεία. Είναι ένα θέμα. Κύριε Ταλαμάγκα, θα ήθελα μία φορά. Στις εκπομπές σας να συνοδευτώ και από μία ψυχολόγο που έχουμε στο κέντρο. Την επόμενη φορά, την επόμενη εβδομάδα. Η οποία ψυχολόγο θα έρθει απαλά και ήρεμα. Η κυρία? Η κυρία Ζούπα. Ωραία, θα έρθει η κυρία Ζούπα. Η οποία θα σας δώσει την δυνατότητα να καταλάβετε τι πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την έννοια του στιγματισμού. Ναι. Είναι φοβερό πράγμα. Αισθάνεται ο άνθρωπος δεν είναι στιγματισμένος, αλλά και οι άλλοι του συμπεριφέρονται έτσι. Μέσα σε μια υπηρεσία. Mm. Σε μια υπηρεσία στην περιφέρεια βρέθηκε μια κυρία η οποία είχε κορονοϊό. Και της είπαμε να μείνει 14 μέρες. Πιστεύετε ότι όλη η υπηρεσία 490 άτομα της μιλάνε? Ναι, είναι θέμα κοινωνικού ρατσισμού. Τα είχαμε που τα είχαμε πριν. Ναι, τώρα καταλαβαίνετε. Τώρα θα γίνει τώρα. Είναι φρίκι. Η ψυχολογική επίπτωση είναι τρομακτική. Τρόφιμα. Σχεδόν μονολεκτικά, κύριε Ευσταθίου. Τρόφιμα. Τα τρώμε. Προηγουμένως τα συσκευασμένα τα καθαρίζουμε. Ναι. Τα συσκευασμένα. Και τα συσκευασμένα απ' έξω, τα καθαρίζουμε που τα πιάνουμε. Τότε εδώ ο φίλος, η φίλη. Ναι, και τα συσκευασμένα. Όλα, τα καθαρίζουμε γιατί τα παίρνουμε από σούπερ μάρκετ. Τα λαχανικά τι κάνουμε. Τα πλένουμε καλά και τα τρώμε. Να χρησιμοποιήσω οξύδι, έχω ακούσει ότι έχει από μικροβιακές, αντιμικροβιακές, πώς το λέμε, τώρα, ιδιότητες. Ένα καλό πλήσιμο με νερό, εντάξει. Τώρα το οξύδι, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να βάλει όλα οξύδι. Να είναι μαρούλι, να βάλει οξύδι. Λοιπόν. Σωστό. Λοιπόν, Πρόεδρε, να τελειώσουμε, κύριε Ευσταθίου, με μάλιστα. Αυτό που είπατε στην αρχή. Την άλλη εβδομάδα θα ξαναβρεθούμε. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σήμερα, είναι 3η 24 του Νοέμβρη του 2020. Και αν είστε αισιόδοξοι, αν μπορείτε να μας πείτε. Αισιόδοξοι δεν μπορεί να είναι κανένας, κύριε Ταλαμάγκα, με τόσους θανάτους. Το κρατάμε. Και είναι. Μόνο αυτό με σεβασμό απέναντι σε αυτή τη δοκιμή που περνάει το κράτος. Στα 101 άτομα που χάθηκαν σήμερα. Είναι τεράστιο το νούμερο. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το νούμερο. Ναι. Το πρώτο πράγμα το οποίο μπορώ να πω ότι το κρίσιμο της προηγούμενης εβδομάδας, να το πούμε εξαιρετικά κρίσιμο τώρα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη μας, η οποία έχει 5-6 κρεβάτια της έχουν μείνει, και ειδικά στην Αθήνα που έχει άλλα 25-30. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μία ηλιαχτίδα φαίνεται στο ότι πάει να κάνει κάποια επιπαίδωση. Επιπαίδωση αυτή παντού. Θα σας την πω αν ήταν πραγματική. Εμείς σαν Αθήνα την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, να μην πούμε άλλες λεπτομέρειες. Ήταν ο Πάνος Ευσταθίου, ο επικεφαλής του Κέντρου Διαχείρισης της Περιφέρειας της Δομής Διαχείρισης Αττικής για την Πανδημία και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, από τις γνωστές προσωπικότητες του Ελληνικού Συστήματος Υγείας, στις το ΕΚΕΠΗ και όχι μόνο, πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, θα έχουμε την δυνατότητα, αγαπητέ Πρόεδρε, και την εβδομάδα να τα πούμε. Καλό κουράγιο σε όλους, ψυχραιμία, προσέξτε τον καιρό που αλλάζει, αύριο πέφτει πολύ η θερμοκρασία. Θα το λέμε συνεχώς, ακόμα και αν γινόμαστε κουραστικοί. Σε επανάληψη αυτή έχω μπει 12 με 2 τη νύχτα, εμείς θα τα πούμε αύριο, 5.30, εδώ από το Attica TV. Γεια σας.